καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της ενότητας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Ακούσαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα στην πρώτη ενότητα, εμπνευστήκαμε. Το ζήτημα είναι ότι καλούμαστε να επιχειρήσουμε στην Ελλάδα. Επομένως, είναι λογικό να θέλουμε να ακούσουμε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να επιχειρήσουμε και από πού θα βρούμε τα λεφτά. Αυτά τα δύο στοιχεία θα χαρακτηρίσουν αυτή τη δεύτερη ενότητα, την οποία θα συντονίσει η δημοσιογράφος κυρία Κάτια Μακρύ, η οποία είναι αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα Αγορά και παραγωγός στη Real News. Ας την υποδεχτούμε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και από τη δική μου πλευρά στην δεύτερη ενότητα της ημέρας επιχειρηματικότητας Αλέξανδρος Ωνάσης. Είμαι η Κάτια Μακρύ. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας για να συζητήσουμε με τη βοήθεια σημαντικών ομιλητών, πολύ σημαντικών ομιλητών, πιστέψτε με, θα το διαπιστώσουμε στην πορεία, το θέμα της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Τώρα, εγώ ως δημοσιογράφος θέλω να ακούσω περισσότερο εσάς. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω πολύ λίγο χρόνο, έτσι, για να μοιραστώ δύο πρώτες σκέψεις μαζί σας για το θέμα της επιχειρηματικότητας. Θα ξεκινήσω με μία διαπίστωση περίπου κοινότυπη, ότι η χώρα είναι σε μία σημαντική καμπή, ξανά, για πολλωστή φορά, μετά από μία πραγματικά δύσκολη και με τεράστιες θυσίες πενταετία. Και σαν κοινωνία είμαστε ξανά σε ένα σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων και κατευθύνσεων. Η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες πέτυχε πολλά. Ωστόσο, οι βάσεις και κυρίως οι προοπτικές τις οποίες θεμελιώθηκε το ανεπτυξιακό μοντέλο το οποίο βιώνουμε σήμερα δεν ήταν επαρκώς στέρεες και δεν συνέβαλαν στην επίτευξη καμιάς διατηρήσιμης ανάπτυξης. Στη χώρα μπήκαν πολλά χρήματα, εισέρευσαν πολλά χρήματα. Οι κοινοτικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλαν σε ένα καθοριστικό βαθμό στην ανάπτυξη που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δυστυχώς για όλους μας δεν κατόρθωσαν να συμβάλλουν αποφασιστικά και στον αναγκαίο μετασχηματισμό που χρειαζόταν η ελληνική οικονομία. Δεν κατάφεραν δηλαδή με δύο λόγια να διαρρήξουν το φαύλο κύκλο της οικονομικής εσωστρέφειας και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Αν όλοι προσθέσουμε εδώ τη χαμηλή υποβοήθηση, κατά τη γνώμη μου είναι παρεμπόδιση, δεν είναι ούτε καν υποβοήθηση αυτό που έχουν οι επιχειρηματίες από το κράτος, προκύπτει ένας αρνητικός παρανομαστής που εξηγεί γιατί βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Και τώρα πάλι, εν έτη 2015, συζητάμε αν θέλουμε ένα κράτος επιχειρηματία ή αν θέλουμε ένα ανύπαρκτο κράτος χωρίς κανένα ρόλο στην επιχειρηματικότητα. Ενώ δεν είναι πολύ δύσκολο να μαντέψει κανείς ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι πολύ απλά ένα έξυπνο κράτος. Ένα έξυπνο κράτος που να μην καθοδηγεί πατερναλιστικά την οικονομική διαδικασία, αντίθετα να λειτουργεί στρατηγικά. Να στηρίζει την καινοτομία, να δημιουργεί ευκαιρίες συνεργειών και συνεργασιών, να κάνει στοχευμένες επενδύσεις, κυρίως σε έρευνα και σε ανάπτυξη. Να ενισχύει δηλαδή την επιχειρηματικότητα και σίγουρα να μην την εμποδίζει. Τώρα, πριν από πολύ λίγες μέρες, στις 11 Μαρτίου, παρουσιάστηκαν και στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας επιχειρηματικότητας της Amway για το 2014, που καταγράφει την τάση για την αυτοαπασχόληση και το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 69% των Ελλήνων, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, που συμμετείχαν τουλάχιστον στην έρευνα, πιστεύει ότι η επιχειρηματικότητα διδάσκεται και μόνο το 30% ότι ο επιχειρηματίας γεννιέται. Δηλαδή, κανείς, ο ένας στους τρεις μόνο, λέει ότι ο επιχειρηματίας γεννιέται. Οι υπόλοιποι όλοι, το 70%, λέει ότι ο επιχειρηματίας γίνεται με την κατάλληλη υποδομή, με την κατάλληλη εκπαίδευση. Και για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι νέοι κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, εμφανίζονται περισσότερο θετικοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 55%. Έναντι βεβαίως των μεγαλύτερων ηλικιών, που προφανώς και είναι λογικό και το καταλαβαίνω, φοβούνται λίγο περισσότερο να ρισκάρουν. Ένας στους δύο Έλληνες επιθυμεί να ξεκινήσει δική του επιχείρηση. Και για μένα αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω από όλα αυτά ότι έδαφος υπάρχει από ανθρώπους που θέλουν να τορμήσουν. Αυτό που λείπει είναι η κατάλληλη στήριξη από το κράτος και από τα πολλά, ευτυχώς τα διαθέτουμε, χρηματοεπενδυτικά εργαλεία για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να το πετύχουν και να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Γιατί μόνο η υγιής επιχειρηματικότητα είναι αυτή που θα πάει την Ελλάδα μπροστά. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την προτροπή στήριξης να καλέσω στο βήμα τον πρώτο μας ομιλητή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Φωτάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας. Κύριε Υπουργέ.
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα στο Ίδρυμα Ωνάση με τη νέα μου ιδιότητα. Τώρα, επειδή άκουσα προηγουμένως την κυρία Μακρύ στην εισαγωγή της να μιλάει για χρηματοδότηση και πού θα βρεθεί και πώς θα βρεθεί χρηματοδότηση, ελπίζω να μην έχουν εγερθεί σημαντικές προσδοκίες. Εκείνο που ήθελα να ξεκαθαρίσω, ότι από την πλευρά μας αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε στο νέο αυτό Υπουργείο είναι να λειτουργήσουμε αυτό που στα αγγλικά λέγεται enablers. Ουσιαστικά να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες, τις κατάλληλες συνθήκες για να μια μεριά να εκμεταλλευτούμε τις δυνάμεις που έχουμε, από την άλλη να διορθώσουμε κάποια πράγματα, και είναι δυστυχώς αρκετά αυτά τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αλλά ας δούμε, μια και αυτή η παρουσίαση που θα σας κάνω σήμερα αποτελεί έτσι μια πρώτη παρουσίαση σκέψεων, οι οποίες δεν έχουν καλλιεργηθεί για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν καλλιεργηθεί και στο ΙΤΕ στην Κρήτη, όπου ήμουνα μέχρι πρόσφατα, αλλά κυρίως στην κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες ομάδες εργασίες που μετείχα και συντόνιζα. Γι' αυτό η παρουσίαση αυτή είναι στα αγγλικά, την έχω αφήσει επίσης στα αγγλικά. Θα μιλάω ελληνικά για τη μετάφραση, δεν ξέρω τώρα οι μεταφραστές τι μπορούν να κάνουν, να δούμε. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Smart and Inclusive Growth και ο υπότιτλος είναι η πρόκληση για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τονίζοντας όμως ότι το Smart and Inclusive Growth θα πρέπει να συμβεί μέσα από την επιδίωξη της αριστείας. Την επιδίωξη της ποιότητας μπορεί να συζητήσουμε ευχαρίστως. Το τι εννοούμε με αυτό, επιδίωξη, η αριστεία δεν είναι κάτι το στατικό, επιδίωξη είναι κάτι το δυναμικό, είναι ο δρόμος προς την Ιθάκη, δεν είναι η Ιθάκη ίδια, αλλά είναι πολύ βασικό συστατικό για να πετύχει, πιστεύω, οποιοδήποτε εγχείρημα. Το SMART. Το SMART έχει να κάνει με ανάπτυξη η οποία βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία. Το inclusive έχει να κάνει ανάπτυξη η οποία συμβαίνει μαζί με την κοινωνία, με την κινητοποίηση της κοινωνίας και προς όφελος της κοινωνίας. Κάποια στοιχεία, πολύ βασικά στοιχεία, χωρίς να σας κουράσω. Σήμερα υπάρχει στην Ευρώπη μια σημαντική ψαλίδα καινοτομίας. Από τις 266 περιφέρειες της Ευρώπης, μόνο 35 δαπανούν, τουλάχιστον 2009, περισσότερο από 3% του ακαθαρίστου προϊόντος τους στην έρευνα και στην καινοτομία. Από αυτές τις 35 περιφέρειες, περίπου 45% κερδίζουν περίπου 45% από τις δαπάνες για έρευνα και καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η μεγάλη πλειοψηφία των περιφερειών, περίπου 70%, κάνει πολύ μικρή χρήση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για έρευνα και καινοτομία, και μόνο σε πολύ λίγες περιφέρειες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους για την επιχειρηματική καινοτομία, η επίδοσή τους βρίσκεται πάνω από το μέσον όρο. Βλέπετε ένα διάγραμμα, αυτό έχει να κάνει με το Innovation Performance, τι συνέβη το 2014. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον εδώ, έχω και ένα λέιζερ, μια και με αυτό ασχολιόμουν πρόσφατα, το βγάζω. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ότι όλες οι περιφέρειες οι οποίες είναι σε κόκκινο είναι αυτές οι περιφέρειες που θεωρούνται ότι έχουν χαμηλή καινοτόμο, πολύ χαμηλή καινοτόμο παρουσία. Οι κίτρινες, και εδώ πέρα είναι και η Ελλάδα, είναι αυτό που λένε moderate innovators, κάτι το ενδιάμεσο, είναι λίγο για παρηγοριά, και μετά έχουμε τις υψηλής έτσι καινοτομικότητας περιφέρειες. Λοιπόν, μια παρατήρηση. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υπάρξει πολύ μικρή πρόοδος κατά τα τελευταία αρκετά χρόνια, παρά το ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες όσον αφορά την αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Θα ήθελα εδώ να τονίσω πάλι κάτι το οποίο είπα και προηγουμένως, ότι η πλειοψηφία των περιφερειών οι οποίες απορροφούν
πολύ χαμηλά είτε από τα προγράμματα πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είτε από τα διαρθρωτικά ταμεία, είναι είτε moderate είτε modest innovators. Είναι δηλαδή είτε στην κόκκινη περιοχή είτε στην κίτρινη. Αυτό δεν συμβαίνει για την Ελλάδα, γιατί θα πρέπει να εξειδικεύσουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να δούμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας. Τώρα πρέπει να λάβουμε διάφορα πράγματα υπόψη, όπως πρώτα την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αυτό είναι γνωστό, και κυρίως της οικονομίας της γνώσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει και οδηγεί σε αυτό που λέμε πόλους έντασης καινοτομικής και σε ερήμους καινοτομίας. Ένα άλλο είναι ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες. Η κοινωνικο-οικονομική κρίση επιβάλλει νέες προκλήσεις που οδηγούν σε προτεραιοποιήσεις όσον αφορά την ποιότητα και τη δέσμευση που πρέπει να κάνει κανείς για τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Και όταν λέω επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, δεν μιλάω μονάχα δημόσιες επενδύσεις, μιλάω το μείγμα των επενδύσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συνολικά, και αυτό το βάζω κάπως σαν ένα μικρό συμπέρασμα, υπάρχει η ανάγκη για νέες πολιτικές, νέο τρόπο σκέψης, ο οποίος θα λάβει υπόψη ότι ήδη υπάρχει και έχει γίνει μέχρι τα σήμερα, αλλά θα πρέπει να κοιτάξει και σε νέες προσεγγίσεις, σε νέες πρωτοβουλίες που θα είναι πιο αποτελεσματικές. Το άλλο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, οι στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης που λέγεται RIS3, που ήταν η ευρωπαϊκή έτσι αντίδραση στο τι συνέβαινε στη χαμηλή καινοτόμο έτσι παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτή λοιπόν η RIS, η έξυπνη εξειδίκευση, είναι κάτι καινούριο που έχει μπει στο ευρωπαϊκό τοπίο. Θα ακούσετε τον κύριο Ιακωβίδη, νομίζω, κάποια στοιχεία περισσότερα, περισσότερες λεπτομέρειες. Και τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, αφού η ΡΙΣ έχει γίνει μία αιρεσιμότητα, όπως λέμε, για να διατεθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα μέτρα με τα οποία θα ελαχιστοποιηθούν ανεπιθύμητες παράπλευρες απώλειες που μπορεί να έχει κανείς εφαρμόζοντας τη ρίση σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε κάποια τέτοια ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Όταν μιλάμε για στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, εξειδίκευση σημαίνει συγκέντρωση, συγκέντρωση δυνάμεων. Συγκέντρωση δυνάμεων εκεί που έχουμε την κρίσιμη μάζα, εκεί που υπάρχει προοπτική. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ καλό. Αλλά να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η ρίση, υπάρχει ο κίνδυνος, δεν λέω ότι συμβαίνει, και ετοιμάζουμε ένα μεγάλο workshop πάνω σε αυτά τα θέματα των κινδύνων της ρίσης που θα γίνει τον Οκτώβριο. Υπάρχει ο κίνδυνος πρώτα απ' όλα να αυξηθεί αυτό που λέμε η εσωτερική, μέσα στην Ευρώπη, η διαρροή εγκεφάλων. Ένα άλλο μεγάλος κίνδυνος και αυτός είναι αυτός ο κίνδυνος που έχει να κάνει με την εγκλείδωση του ερευνητικού δυναμικού σε συγκεκριμένες περιοχές, ξεχνώντας, ή μάλλον όχι ξεχνώντας, αποκλείοντας μελλοντικές νέες δυνατότητες που μπορεί να αναφυούν την ανάπτυξη τη μελλοντική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι απρόβλεπτο πώς θα συμβεί. Και πολλές από τις μεγάλες καινοτομίες ήταν αποτέλεσμα τύχης, ή θα έλεγα αυτό που στα αγγλικά λέγεται serendipity. Δεν ήταν προσχεδιασμένες. Δεν πρέπει λοιπόν να τα προσχεδιάζουμε όλα. Ένα άλλο είναι ότι η εφαρμογή της ΡΙΣ, και το έχουμε δει αυτό σε ελληνικές περιφέρειες, έχω δει τα σχέδια ορισμένων περιφερειών τουλάχιστον που υπάρχουν, εκείνο το οποίο κάνει υποβαθμίζει τη σημασία της καινοτομίας που προέρχεται σαν αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας. Και βέβαια ταυτόχρονα, και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης να συμβαίνει, εκείνο το οποίο συμβαίνει, υποβαθμίζεται αυτή η ανάγκη επιδίωξης της ποιότητας, επιδίωξης της αριστείας. Και τέλος, κάτι άλλο
που το έχουμε συναντήσει αρκετές φορές, τουλάχιστον για καινοτομίες που προκύπτουν από ελληνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Είναι το φαινόμενο του καινοτομού εδώ, αλλά η εκμετάλλευση γίνεται αλλού. Μέχρι στιγμής αυτό είναι εντάξει, παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά με συνθήκες τέτοιες οι οποίες ελαχιστοποιούν τα οικονομικά ωφέλη που γυρίζουν στη χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προβλήματα, απλώς τα λέω επιγραμματικά. Είναι ζήτημα έτσι συγκεκριμένης μελέτης στο καθένα από αυτά. Και η πρόκληση. Πώς μπορούν τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης να αυξηθούν, να βελτιωθούν, χωρίς να κάνουμε αβαρίες όσον αφορά την επιδίωξη της επιστημονικής αριστείας. Και εδώ θα ήθελα να σας δείξω ένα σχήμα το οποίο νομίζω είναι χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει και του προβληματισμού που υπάρχει σήμερα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θεωρήσουμε ότι ακούτε μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της συνέργειας, συνέργειας πόρων που προέρχονται από τον ορίζοντα, έτσι, τον ορίζοντα 2020 και από την άλλη μεριά από τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την πολιτική σύγκληση, τα διαρθρωτικά ταμεία. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι στόχοι είναι παρόμοιοι και στον ορίζοντα και στα διαρθρωτικά ταμεία. Εκείνο που διαφέρει και είναι πολύ σημαντικό είναι τα κριτήρια. Στον ορίζοντα κριτήριο είναι η αριστεία. Και η αριστεία είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε δεν έχει τόπο, είναι place blind, είναι τυφλό όσον αφορά τον τόπο. Έχεις μια καλή πρόταση, περνάει. Δεν έχεις μια καλή πρόταση, δεν πέρασε ασχέτως από πού βρίσκεσαι. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει με τα διαρθρωτικά ταμεία στα οποία το κριτήριο είναι στοχευμένο. Οι διάφορες περιφέρειες είναι place based. Λοιπόν, υπάρχουν και θέματα της διακυβέρνησης. Οι ορίζοντες είναι κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελέγχεται αντίθετα τα διαρθρωτικά ταμεία από τα κράτη-μέλη και τις τοπικές, δυνάμεις. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε μια πολιτική η οποία είναι place based με μια πολιτική που είναι place blind. Μεγάλο πρόβλημα αυτό και αν δεν το αναγνωρίσουμε δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτό έχει συμβεί και σε κοινοτικό επίπεδο, αυτό συμβαίνει δυστυχώς και προσπαθούμε, τουλάχιστον παλιότερα προσπαθούσαμε να το αναδείξουμε το φαινόμενο αυτό. Ας κοιτάξουμε λοιπόν, ας πάμε λίγο σε ορισμένες βασικές ιδέες, έστω για να προσπαθήσω να σας δείξω ποιες είναι οι σκέψεις που υπάρχουν. Λοιπόν, πώς θα η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει σε έξυπνη και κοινωνικά ευαίσθητη ανάπτυξη. Αν δούμε το περίφημο τρίγωνο της γνώσης, η παιδεία, η έρευνα, η γνώση και η καινοτομία. Εδώ το βασικό ερώτημα είναι με ποιες πολιτικές, και αυτό προσπαθούμε να προσδιορίσουμε και να βελτιώσουμε, θα μπορέσουμε από την καινοτομία να δημιουργήσουμε πλούτο και με ποιες πολιτικές αυτός ο πλούτος θα γυρίσει, θα επιστραφεί στην κοινωνία. Και εδώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα τα οποία συνήθως τα αγνοούν κυρίως πολιτικοί. Είναι η τύπη της καινοτομίας που έχουμε, που μπορεί να είναι καινοτομία η οποία έχει να κάνει με το τι θέλει η αγορά σήμερα και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι άμεσα ορατά. Καινοτομία η οποία μπορεί να προσφέρεται και να προσφέρεται και να έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα της επιστημονικής περιέργειας. Πολύ σημαντικό. Όλες οι σημαντικές καινοτομίες έχουν προκύψει σαν αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας. Δεν χρειάζεται να σας βγάλω το κινητό τηλέφωνο να σας πω ότι οι βασικές ιδέες εδώ γύρω από τη φωτονική, από lasers, είχαν ξεκινήσει το 1920. Έτσι, και το 2000 περίπου μπήκε η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας με ό,τι συνέπειες είχε αυτές για το αυτή για το κόστος κλπ. Λοιπόν, πολύ βασικό λοιπόν αυτό το δεύτερο που αγνοείται συνήθως. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει καινοτομία που προκύπτει σαν αποτέλεσμα μιας αποστολής που μπαίνει από τα πάνω. Παλιά είχαμε το μεγάλο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Europe Against Cancer. Η Ευρώπη ενάντια στον καρκίνο. Τι μπορεί να κάνετε εκεί. Τώρα, το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες κρίσης που υπάρχουν,
ποια θα πρέπει να είναι η ποιότητα της δημόσιας και της ιδιωτικής επένδυσης όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα έχει στην πραγματική οικονομία. Και βέβαια δεν μιλάμε για τύπου πρακτικών καζίνο. Έτσι, δεν μιλάμε για αυτό, γιατί και αυτό δυστυχώς υπάρχει. Κάποιες παρατηρήσεις. Αυτό που λέμε καινοτομία που προκύπτει από την αγορά, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τις ανάγκες της αγοράς σήμερα. Το κύριο στοιχείο της είναι ότι έχει να κάνει με ένα ανταλλακτικό, έτσι, χαρακτήρα. Είναι μικροπρόθεσμη, άμεση, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Και βέβαια εδώ πέρα η ιδιωτική χρηματοδότηση παίζει ένα κεντρικό ρόλο. Το δεύτερο, αυτό που λέμε καινοτομία που προκύπτει από την επιστημονική περιέργεια, απαιτεί μακροπρόθεσμο ορίζοντα και απευθύνεται στις ανάγκες του αύριο. Ανάγκες που ακόμη δεν τις έχουμε φανταστεί, σε περιοχές που είναι τεχνολογικά, επιστημονικά και τεχνολογικά ακόρεστες. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτού του τύπου η καινοτομία έχει ένα προσθετικό χαρακτήρα, δηλαδή γίνεται βήμα προς βήμα, έτσι, και μπορεί να έχει και αποτελεί την συνθήκη, θα έλεγα, για σημαντικές επιδράσεις πάνω στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία. Για αυτού του τύπου, τη στήριξη αυτού του τύπου της καινοτομίας υπάρχει μεγάλη σημασία να είναι μια σταθερή, να υπάρχει μια σταθερή πολιτική δέσμευση και βέβαια η ύπαρξη δημόσιων πόρων. Έτσι. Και όσον αφορά το smart and inclusive, εδώ χρειάζεται να υπάρχει το κατάλληλο μείγμα δημόσιων ιδιωτικών πόρων και βέβαια μια άλλη λογική πολύ σημαντική, η λογική του μαζί στις ευκαιρίες, μαζί και στο ρίσκο. Όχι περιπτώσεις κρατικοδίαιτων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών που ουσιαστικά είναι αυτό που έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και στη χώρα μας και αλλού στην Ευρώπη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι, αυτό που έγραψα και προηγουμένως, ότι ανακαλύψεις σε περιοχές ερευνητικές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ακορεστεί επιστημονικά, έχουν μεγάλη και επιστημονική αλλά και οικονομική αξία. Με μικρή σχετικά επένδυση μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Και εδώ έρχομαι στη βασική ιδέα που έχει να κάνει με το περίφημο ευρωπαϊκό παράδοξο. Γιατί αυτό το φαινόμενο, το ευρωπαϊκό παράδοξο, είναι γενικότερο, συμβαίνει βέβαια στις ελληνικές περιφέρειες ιδιαίτερα έντονα. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει πολύ καλή έρευνα, αλλά πολύ αδύνατη εκμετάλλευση του ερευνητικού προϊόντος. Στην Ελλάδα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο. Και να σας πω κάποια στοιχεία. Κάποια στοιχεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο διεθνή χώρο. Παρά τα όσα λέγονται καμιά φορά για την... και αποσκοπούν στην απαξίωση ερευνητικών κέντρων ή πανεπιστημίων, είναι εντελώς λαθεμένο και μπορώ να το επιχειρηματολογήσω. Αυτό έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και ξέρω τι γίνεται. Βλέπετε εδώ ότι αυτό είναι από το περιοδικό Nature, καθόλου έτσι σεβαστό, και βλέπετε ότι οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από Έλληνες επιστήμονες, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ, είναι αντίστοιχες εκείνων, είναι πολύ κοντά σε δημοσιεύσεις ατόμων, είναι 1,13% είναι δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης, δηλαδή περιοδικά με πολύ ψηλά standards, είναι 1,13, ψηλότερα από τον Καναδά, ψηλότερα από τη Γαλλία, ψηλότερα από την Ιταλία, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αυτό που θα ήθελα να σας πω και έχουμε όλα τα στοιχεία τώρα, η ελληνική ερευνητική κοινότητα στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα προσέλκυσε σε ανταγωνιστική βάση περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι κάτι άλλο στο οποίο εμείς θέλουμε να διαδοθεί για να καταλάβουμε την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων επιστημόνων. Κάτι που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 2% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Έτσι, νομίζω είναι για μένα αυτό. Δεν έχω κάτι που θα βοηθήσει όμως. Υπάρχουν ερευνητικά κέντρα τα οποία βρίσκονται
αρκετά ψηλά στα 50 πρώτα μέσα, 50 πρώτα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη όσον αφορά την επιτυχία τους σε, πάλι στον ανταγωνισμό τον ευρωπαϊκό, κοιτάξτε, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ. Όσον αφορά... Ναι. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Αυτό μου θυμίζει τι συνέβαινε στη Βουλή χθες. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, αλλά αυτό συνέβαινε. Ελπίζω να μην σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται κάπου εδώ όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής απήχησης. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ανά εκατομμύριο κατοίκων εδώ βρίσκεται η Ελλάδα... Εδώ βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον αριθμό των επιστημόνων και των μηχανικών που υπάρχουν. Εδώ βλέπετε το τι γίνεται σε σχέση με το τι, ποια είναι οι πόροι που διαθέτονται ως ποσοστό από το ακαθάριστο εισόδημα σε διάφορες χώρες. Εμάς ο σκοπός μας είναι να πάμε εδώ, αν μπορέσουμε. Και συνολικά, για να συντομεύσω, η Ελλάδα βρίσκεται στις 18 πρώτες χώρες όσον αφορά την επιστημονική απόδοση, αλλά βρίσκεται στις θέσεις όσον αφορά τα πατέντα 38 και 55 όσον αφορά την καινοτομία. Βέβαια, τα πατέντα είναι ένα από τα στοιχεία, οι ευρεσιτεχνίες δεν είναι το απόλυτο. Και για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, το βασικό είναι να δούμε τι συμβαίνει στην αλυσίδα της καινοτομίας, πώς πάμε από την καινοτομία στη δημιουργία πλούτου. Από τη μία μεριά, καινοτομία προκύπτει από το τρίγωνο της γνώσης. Εδώ παίζουν σημαντικό ρόλο τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί οργανισμοί. Απ' την άλλη μεριά είναι η περίφημη κοιλάδα του θανάτου. Έτσι, δεν έχουμε πολύ καιρό για να τα ακούσουμε όλο το κομμάτι. Είναι η περίφημη κοιλάδα του καθανάτου. Ελπίζω αυτό να βοήθησε λίγο. Έτσι, η οποία είναι η κοιλάδα στην οποία οι περισσότερες εταιρείες πεθαίνουν. Και εδώ πέρα είναι πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η επιχειρηματική κουλτούρα. Πολύ σημαντικό, επιχειρηματική κουλτούρα και όσον αφορά την ακαδημαϊκή κοινότητα και όσον αφορά τους επιχειρηματίες τους ίδιους. Δεν μπορούμε να ζούμε με ιδεολειψίες το καλό δημόσιο, το κακό ιδιωτικό ή το ανάποδο, το κακό ιδιωτικό, το... Πώς το είπα, το καλό ιδιωτικό... Καταλάβατε, το ανάποδο. Λοιπόν, η χρηματοδότηση. Πολύ σημαντικό το risk financing και η ύπαρξη στρατηγικών εξόδων. Και εδώ πέρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε διάφορα καινούργια εργαλεία που υπάρχουν και πρέπει να είμαστε proactive, να παίρνουμε πρωτοβουλίες για το σκοπό αυτό. Τα κίνητρα, όχι χορηγίες, αλλά κίνητρα φορολογίας, εγγυήσεων. Το κόστος του χρήματος, οι ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται με 7% και 8%. Θα πρέπει αυτό να κατέβει και υπάρχουν τρόποι για να κατέβει και ιδέες για να κατέβει. Το περίφημο κανονιστικό και νομικό σχήμα το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι παραείνε και ουσιαστικά λειτουργεί σαν τροχοπέδι. Το καλά, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ύπαρξη μηχανισμών στήριξης. Και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία της αλυσίδας της καινοτομίας, ο χρόνος είναι κρίσιμη παράμετρος και μια σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας απαιτείται. Αυτό που μπορώ να σας πω, μία από τις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, είναι να βάλουμε νέους κανόνες για το ΕΣΠΑ, κανόνες που να αντιστοιχούν στις ανάγκες της έρευνας για να μειωθεί αυτή η γραφειοκρατία η οποία μας σκοτώνει. Λοιπόν, το μεγάλο μου επιχείρημα. Εδώ πάμε αρκετά καλά. Υπάρχει, γι' αυτό έχω βάλει σύν. Στο τρίγωνο της γνώσης, στην επιστημονική απόδοση. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα στη χώρα. Και εδώ θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ θέλουμε τη συνέργεια όλων των εμπλεκομένων για να αντιμετωπίσουμε αυτό που γίνεται. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω όμως, ότι το κεντρικό σημείο σε όλο αυτό είναι ότι οι πολιτικές μας πρέπει να απευθυνθούν σε όλα τα σημεία της αλυσίδας της καινοτομίας, εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να σταματήσουμε την ενίσχυσή μας στο πρώτο κομμάτι, το θετικό, ίσα-ίσα, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να το ενισχύουμε, αλλά ταυτόχρονα να κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα. Ένα πολύ σημαντικό εδώ είναι πια η σημασία της κυρίαρχης ιδεολογίας. Έτσι. Δεν θα συμβεί ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία χωρίς να υπάρχει μακροπρόθεσμη επένδυση, επίμονη επένδυση, σταθερή επένδυση και επένδυση σε
στην ποιότητα, την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. Το δεύτερο, θα πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε, να κινδυνεύουμε πράγματα, να διακινδυνεύουμε πράγματα και να μην τιμωρούμε τις αποτυχίες. Εδώ έχω κάτι πάρει από τον Μπέκετ, έτσι το βλέπετε εδώ, δεν έχω καιρό να το πω παραπέρα, αλλά το λέει ο Μπέκετ, try again, fail better. Εντάξει, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι αποδιοπομπαίος όποιος αποτύχει. Αν δεν κάνουμε κάποια από τα παραπάνω, δεν λέω ότι είναι όλα αυτά, έτσι κάποιες ιδέες είναι, νομίζω ότι θα αποκομίσουμε μονάχα τα χαμηλά φρούτα, έτσι, και η ανάπτυξή μας θα είναι αυτό που λέμε gadget growth. Γίνουμε γκατζετάκηδες, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, και κλείνω. Κάποιες βασικές σκέψεις. Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε όλα να τα βάλουμε στο ίδιο, γιατί πολλές φορές λέμε παραδείγματα. Δεν είναι όλα τα... Οι περιφέρειες έχουν διαφορετικότητες, έτσι, ισχυρές διαφορετικότητες που επηρεάζουν τα μοντέλα που θα εφαρμοστούν. Έχει πολύ σημασία, και αυτό πάλι είναι κάτι που μπορώ να επιχειρηματολογήσω λεπτομερέστερα, αλλά δεν θα το κάνω, η ύπαρξη περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, που είναι μία προϋπόθεση για να δημιουργηθεί γνώση υψηλής ποιότητας, να μεταφερθεί αυτή η γνώση και να απορροφηθεί αυτή η γνώση. Όλο. Κάτι άλλο. Το brand name, το όνομα μετράει. Και η αριστεία προσελκύει η αριστεία. Δεν μπορούμε να λέμε για λόγους έτσι ευκαιριακούς ή πρόσφατων έτσι πολιτικών σκοπιμοτήτων να κάνουμε κάτι έτσι για να φανεί. Και η παρουσία για μένα θυλάκων αριστείας πολύ κοντά στις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό, ακόμη αν αυτοί οι θύλακες αριστείας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με αυτό που κάνουν οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει αυτό το spillover effect, το οποίο δείχνει ότι σε τέτοια περιβάλλοντα πολλά πράγματα γίνονται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα όραμα πολιτικής, το οποίο θα περιλαμβάνει από τη μία μεριά την κατάλληλη διακυβέρνηση, από την άλλη μεριά συνθήκες τέτοιες που θα ελαχιστοποιούν τα μη επιθυμητά αποτελέσματα. Και κλείνοντας, είχα κι άλλα να πω, αλλά δεν θα τα πω, κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι η ανάπτυξη, κοιτάξτε, αυτό που λέω είναι business και research infrastructure ή research πολύ κοντά, σε walking distance. Έχει σημασία αυτό, γιατί πολλές φορές δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα νέα, στο remote και στα το ICT, τι μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά. Έχει σημασία να υπάρχει ένα περιβάλλον γεωγραφικά κοντά, που αυτά τα οικοσυστήματα που θα περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε γεωγραφική εγκύτητα, με θεματικά κλάστερς, για παραδείγματος χάρη, εταιριών, και ταυτόχρονα θα περιλαμβάνουν και ευκαιρίες επένδυσης, και σε αυτό υπάρχει, ήταν η συνέχεια, δεν θα σας την πω όπως είπαμε όμως, αλλά με χαρά θα τη συζητήσω, έτσι, και η ύπαρξη υποστηρικτικών μηχανισμών, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να πούμε, να κάνουμε κάτι το διαφορετικό που να πούμε ότι έχει περιθώρια επιτυχίας. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, θα αναφερθώ όμως στο τελευταίο. Αυτό είναι το πώς δουλεύει η έξυπνη εξειδίκευση, και βλέπετε εδώ οι περίφημες τεχνολογίες, οι σημαντικές, το ρόλο που παίζουν σε παραδοσιακούς τομείς οικονομίας που υπάρχουν στις περισσότερες περιφέρειες, στα σχέδια των περισσότερων περιφερειών, το agro-food, το περιβάλλον, η ενέργεια, τουρισμός, κουλτούρα έχουν μπει. Και βέβαια αυτές οι τεχνολογίες φτιάχνουν και μια δυνατότητα νέας ανάπτυξης. Αυτό είναι οι στρατηγικές της ΡΙΣ. Έτσι. Θα ήθελα να κλείσω όμως με αυτό εδώ, το πιο σημαντικό απ' όλα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να επενδύσουμε στα ταλέντα. Οι ταλέντα υπάρχουν πολλά στη χώρα. Οι άνθρωποι είναι το κέριο σημείο, και με αυτό θα κλείσω αυτή την παρουσίαση, που έχει πολλά σε κάθε από τα slides να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας. Να του ευχηθούμε σίδερα ένιος,
να έχει καλή τύχη σε αυτό το Υπουργείο και στο επόμενο, ενδεχομένως ανάλογη, στην επόμενη ανάλογη ημερίδα, να έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα να πούμε και πολύ λιγότερα προβλήματα να δείξουμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Σταύρο Ιωάννου. Ο κύριος Ιωάννου είναι ανώτατος Γενικός Διευθυντής, μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank. Και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον για την ομιλία του, γιατί και στην εκπομπή μου στο Real FM παίζουμε συνέχεια τη διαφήμιση EGG, Νεανική Επιχειρηματικότητα. Έψαξα λοιπόν και είδα ότι τώρα στις 3 το μεσημέρι στο site της Eurobank λήγει ο τρίτος κύκλος για το EGG. Και θέλω να δούμε μαζί τα αποτελέσματα. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου. Η ομιλία μου θα μπορούσε να λέγεται νικώντας τον χρόνο, έχοντας την εμπειρία του Υπουργού προηγουμένως, αλλά θα προσπαθήσω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχω να σας δώσω να κατανοήσετε και να καταλάβετε την προσπάθεια την οποία κάνουμε μια ομάδα ανθρώπων, αρκετά μεγάλη πλέον, για το λεγόμενο EGG. Να ξεκινήσω επίσημα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνοδοιπόροι στον τομέα της επιχειρηματικότητας, σε αυτό το όμορφο ταξίδι το οποίο όλοι μαζί ζούμε καθημερινά. Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές, θερμά θα ήθελα να πω, για την ευκαιρία την οποία μας δίνουν να δείξουμε τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πολύ δημιουργικό, σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο λέγεται EGG και το οποίο αντιστοιχεί σε 3 αγγλικά γράμματα, το οποίο έχει διτή σημασία. Η πρώτη σημασία είναι βέβαια το αυγό, το οποίο όλοι το ξέρετε, όπως εκολάπτεται ένα αυγό, έτσι ακριβώς αυτή τη σημασία έχει και σε εμάς, έτσι θέλουμε να εκολάψουμε μια ιδέα και να γίνει επιχείρηση. Το δεύτερο είναι τα 3 στάδια στα οποία περνάει και στα οποία υπόκειται μια ιδέα. Το πρώτο E είναι Enter, όπου μπαίνει σαν απλή ιδέα. Το δεύτερο είναι το G, όπου μεγαλώνει η ιδέα και γίνεται επιχείρηση. Και το τρίτο, την ευλογούμε και φεύγει. Όπως ακούσατε, είμαι ανώτατος Γενικός Διευθυντής στη Eurobank, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχω ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην τράπεζα, το κομμάτι το οποίο με γεμίζει με πολύ περισσότερη ευθύνη και το οποίο με κάνει πολύ συχνά να σκέφτομαι ότι πρέπει να προσφέρω ακόμη περισσότερα, είναι το κομμάτι του EGG. Αυτή είναι η μεγάλη μου και πρώτιστη ευθύνη. Και προσπαθώντας να σας πείσω, θα ήθελα να δούμε μαζί, να δώσουμε 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα από το χρόνο μας, να δούμε μαζί ένα βίντεο με τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας. Θα είμαι μαζί σας σε ακριβώς 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί μια εταιρεία. Προσφέρει συνεργασίες, μέντορες, σεμινάρια, τα οποία είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει μια απλή ιδέα. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από τον Νοέμβριο του 2013, έχοντας αναπτύξει ένα ισχυρό πελατολόγιο που της επιτρέπει να συνεχίζει δυναμικά. Ξεκινήσαμε 3, σήμερα η ομάδα μας αποτελείται από 8 άτομα. Μας βοήθησε στο νομικό και οικονομικό κομμάτι, παρέχοντας μας συμβουλές για το πώς να συστήσουμε την εταιρεία μας. Επίσης, επειδή προερχόμαστε από την επαρχία, το EGG μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ένα δικό μας χώρο και ένα δικό μας γραφείο στην Αθήνα. Το EGG μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι των υποδομών μας, το κομμάτι των εγκαταστάσεων, αλλά και των επαφών με δυνητικό πελατολόγιο και επενδυτές. Η εταιρεία μας ήδη λειτουργεί, πραγματοποιούμε τζίρο και έχουμε δικό μας στόλο αυτή τη στιγμή καλύπτοντας την Αττική και ο στόχος μας είναι σταδιακά να μπορέσουμε να αναπτύξουμε δικό μας δίκτυο σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και αργότερα και στο εξωτερικό με το μοντέλο που υλοποιούμε και στην Ελλάδα. Μέχρι
στιγμή το ΕΚ είναι αυτό το οποίο μας έχει παράσει και καταχάσει τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί έχουμε ένα μέρος να μπορούμε να βρούμε, να κάνουμε τα meeting μας, να υποδεχόμαστε κόσμο και γενικότερα να έχουμε το κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Σε δεύτερο επίπεδο, μέσα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι μέντορες, έχει καταφέρει και μας έχει φτιάξει το πλαίσιο γύρω από το οποίο δραστηριοποιούμαστε καθημερινά. Πράγμα πολύ χρήσιμο. Το ΕΚ μας άνοιξε πάρα πολλές πόρτες στον επιχειρηματικό τομέα που θα ήταν δύσκολο να ανοίξουν για μια startup επιχείρηση. Επίσης μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να προβάλλουμε την εταιρεία μας και το έργο μας. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ΕΚ μας βοήθησε ώστε μια φοιτητική ιδέα με εντατική δουλειά και επιμονή να μετουσιωθεί σε μια επιχειρηματική πράξη. Μέσα σε λίγους μήνες είχαμε αυξήσει τον αριθμό των ατόμων της ομάδας μας, είχαμε ιδρύσει η εταιρεία και σήμερα έχουμε πελάτες από 25 χώρες του κόσμου. Ωραία. Μου είπα να κινούμε πάνω στο κόκκινο χαλί για να μπορώ να διαβάζω που χρειαστεί. Πείτε μου πώς να μην αισθάνεται κανείς βαριά την ευθύνη, έχοντας αυτά τα παιδιά, με είδατε να γελάω προηγουμένως λίγο, διότι πολλοί από αυτούς τους πρωταγωνιστές βρίσκονται εδώ στην δεύτερη γραμμή, είναι τα παιδιά μας. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να μην αισθάνεσαι την ευθύνη τόσο βαριά, όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και έχεις πραγματικά να συναντήσεις προσδοκίες και ελπίδες αυτής της νέας γενιάς. Για μένα λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη μου ευθύνη. Εμείς μέσα από το ΕΚ πραγματευόμαστε τα όνειρα αυτών των παιδιών και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα προδώσουμε, τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μας κομμάτι. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2012, όταν κάναμε μια προσπάθεια να φέρουμε πολύ πιο κοντά στην κοινωνία το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Eurobank. Εκεί λοιπόν θελήσαμε να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και αυτό που θελήσαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει και μάλιστα την εποχή εκείνη αυτό που βλέπαμε όλοι και μας στενοχωρούσε φάνταστα ήταν ότι είχαμε αυτό που ο υπουργός ονόμασε brain drain, δηλαδή είχαμε πολλά μυαλά ελληνικά και νέα μυαλά που ήταν το μέλλον της χώρας να φεύγει, να φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα θέλαμε να είμαστε και κοντά στην κοινωνία, να βοηθήσουμε τους δείκτες της ανεργίας, η οποία στις νέες ηλικίες ήταν τρομακτική. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω το απόσταγμα όλων αυτών τα οποία περάσαμε αυτά τα χρόνια για να το κτίσουμε, να το στήσουμε και να βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, αλλά να σας μιλήσω λίγο για την εξέλιξη των πραγμάτων. Από το 2013, εμείς επαναλαμβάνω ότι σαν σκέψη το είχαμε από το 2012, παρότι πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχαμε πάρα πολλές φορές σκεφτεί να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό σε αυτό το κομμάτι, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης που αντιμετώπιζε τότε η Ελλάδα δεν μας επέτρεπαν να ασχοληθούμε με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Από το 2013 παρατηρήθηκαν πάρα πολλά θετικά πράγματα, θετικές αλλαγές. Και μάλιστα έχουμε προσπαθήσει να το χωρίσουμε σε 4 ενότητες: στη μόχλευση στην επιχειρηματικότητα, στο επενδυτικό περιβάλλον, στην καινοτομία σε παραδοσιακούς και νέους κλάδους και σε νέους θεσμικούς επενδυτές. Απλά να σας πω ότι τουλάχιστον ως προς τη μόχλευση στην επιχειρηματικότητα είχαμε πολλές νέες ιδέες. Ξέρω ότι ακολουθούν κάποιες ομιλίες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και ήταν πρωτοπόροι σε αυτό. Είχαμε ένα επενδυτικό περιβάλλον οι οποίες σαν πρώτες επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις αρχίζουν και αποκτούν μέγεθος, οπότε για μας ήταν μια πολύ σημαντική ένδειξη. Και επίσης είχαμε νέες επιχειρήσεις οι οποίες παρότι ήταν καινοτόμες ασχολούνται με παραδοσιακά θέματα αλλά φέροντας ένα φρέσκο αέρα και πολλές φορές ταράζοντας τα νερά. Τέταρτο και πολύ σημαντικό για μας ήταν ότι είχαμε θεσμικούς παίκτες, όπως ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και πόρων, οι οποίοι ξαφνικά ανασυντάχθηκαν και επιδίωξαν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή στο να στηρίξουν την καινοτομική επιχειρηματικότητα. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά ήταν ελπιδοφόρα για μας το 2013 και μάλιστα βοηθούσαν την επιχειρηματικότητα, την κάναν πιο φιλική και πιο προσιτή, που για μας αποτελούσε το πιο σημαντικό εμπόδιο στο να πείσουμε τα νέα παιδιά να φέρουν την ιδέα τους.
Τώρα που μιλάμε, μπορεί αυτό το κομμάτι της νεανικής επιχειρηματικότητας να έχει εδρεωθεί και να υπάρχουν αρκετοί παίκτες, αλλά τότε πρέπει να σας πω ότι εμείς βρισκόμασταν σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά. Ας δούμε λοιπόν τι είναι το ΕΓ. Το ΕΓ λοιπόν ήταν μια προσπάθεια να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που είχαμε θέσει σαν πρώτο στόχο μας και ίσως και μοναδικό γιατί μας ακολουθεί ακόμα είναι ότι θέλαμε να στηρίξουμε την νεανική επιχειρηματικότητα, να δώσουμε μια δημιουργική διέξοδο στους νέους αλλά και να συμβάλλουμε στο να δημιουργήσουμε ένα φιλικό οικοσύστημα το οποίο θα ενθάρρυνε αυτά τα παιδιά με αυτές τις εξαιρετικές ιδέες να φέρουν την ιδέα τους, να την αναπτύξουν και τελικά να την μετατρέψουν σε μια επιχείρηση. Θέσαμε αξίες όπως ήταν η ποιότητα, η συνέπεια, η εγρήγορη συνεργασία και η αποτελεσματικότητα. Πρώτες αξίες θέσαμε σε εμάς, τους ίδιους, γιατί έπρεπε να ήμασταν συνεπείς με αυτό το οποίο θα λέγαμε στην κοινωνία. Έπρεπε να έχουμε ποιότητα σε αυτό που θα κάναμε. Έπρεπε να είχαμε γρήγορση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα λάθη τα οποία θα κάναμε. Να είμαστε πολύ συνεργατικοί και βέβαια να είμαστε αποτελεσματικοί για να δώσουμε τη βάση την οποία έπρεπε. Περάσαμε το 2013 την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία. Έχουμε βάλει στο slide τα αποτελέσματα του 2013 και 2014. Ο μόνος λόγος που το έχω βάλει αυτό το slide είναι γιατί θέλω να δείξω ότι το 2013, παρότι οι αρχικές ιδέες ήταν πιο πολλές, η επιλογή ήταν μόνο για 21 επιχειρήσεις. Αυτό έδειχνε πόσο διαφανές, πόσο δύσκολο και πόσο, αν θέλετε, demanding ήταν όλο αυτό το οποίο κάναμε για αυτά τα νέα παιδιά με αυτές τις ιδέες. Το 2013 λοιπόν από 1747 αρχικές εγγραφές καταλήξαμε να έχουμε 21 επιχειρήσεις και το 2014 25 επιχειρήσεις. Αυτό έδειχνε ότι υπήρχε μια μεταστροφή στην ποιότητα και έχουμε την αίσθηση ότι στο τρίτο πρόγραμμα το οποίο ακούσατε ότι μόλις τελείωσε στις 3 η ώρα θα πάρουμε ακόμα πιο ποιοτικές ιδέες. Να μιλήσω πολύ γρήγορα για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα κομμάτι παροχών, από ένα κομμάτι κτηριακό υποδομών, από ένα κομμάτι επικοινωνίας, διότι πρέπει να επικοινωνείς και εσωτερικά και με τον έξω κόσμο, και βέβαια από αρκετούς συντελεστές, οι οποίοι αγόγγιστα, αφιλοκερδώς και μόνο επειδή, γι' αυτό και ονόμασα συνοδοιπόρους κάποιους ανθρώπους, και μόνο επειδή πιστεύουν σε αυτήν την ιδέα της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχουν βρεθεί στο πλάι μας. Πολύ αναλυτικά, να πάω πρώτα στην υποδομή. Έχουμε ένα κτίριο 1.100 τετραγωνικών μέτρων, είναι άρτια εξοπλισμένο, η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της χώρο και βέβαια υπάρχουν αίθουσες συναντήσεων, αίθουσες αναψυχής. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευχάριστο, διότι ξέραμε ότι μόνο αν είναι ευχάριστο το περιβάλλον, μόνο τότε θα καταφέρουμε να πείσουμε και αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός ρόλος είναι του μέντορα. Ο μέντορας είναι ένας άνθρωπος, κυρίως επιχειρηματίας, πολύ επιτυχημένος, εξαιρετικός, ο οποίος καθοδηγεί συμβουλευτικά την εταιρεία από τη στιγμή της σύλληψης ιδέας, η οποία ανοίξει τα παιδιά, μέχρι να βγουν και να γίνουν επιχείρηση. Με την ευκαιρία θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ άσχολοι, αλλά φροντίζουν πάντα να βρίσκουν τον χρόνο για να μπορούν να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Μια πολύ σημαντική προσφορά, παροχή, είναι των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Έχουμε αρκετές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως θα τις δείτε. Θα το αφήσω να τις διαβάσετε, ελπίζω ότι διαβάζονται από εκεί. Θα αναφερθώ μόνο στη δικτύωση με επενδυτές, την οποία την έχουμε αναλάβει εμείς στη Eurobank, αλλά με seed και capital funds τα οποία ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και επίσης τη λογιστική εταιρική διαχείριση, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το οποίο αντιμετωπίζει μια νεοφυής επιχείρηση. Όλα αυτά δίνονται σαν one shop stop και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο από το οποίο τα παιδιά αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες για να μην χάνονται σε γραφειοκρατικούς δεδάλους και ούτω καθεξής. Επίσης, να σας πω για την κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Περνάμε τα παιδιά από ένα bootcamp 3 μηνών για να τους δώσουμε όλα τα εχέγγυα να μπορούν να ξέρουν πού βρίσκονται και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Βλέπετε εδώ 12 από αυτές τις θεματικές ενότητες του bootcamp. Όπως θα δείτε, είναι όλα τα βήματα ένα-ένα τα οποία θα αντιμετωπίσει μια επιχείρηση και επεμβαίνουμε όπου βελτιώνουμε το πρόγραμμα όπου χρειαστεί. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου, είμαστε αρκετά περήφανοι για αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Παρότι όμως είμαστε περήφανοι, δεν θέλουμε να εφησυχάσουμε. Δεν θέλουμε να εφησυχάσουμε γιατί ξέρουμε ότι πάντα θα υπάρχει σημείο βελτίωσης, πάντα θα υπάρχουν καινούρια, καλύτερα πράγματα να κάνουμε και εμείς δεν πρέπει να είμαστε απόντες από αυτά. Για μας είναι συγκλονιστικό, και σας το λέω εν πάση τιμή, να βλέπουμε μια λαμπρή ιδέα
να μετουσιώνεται σιγά σιγά μέσα από στάδια σε μια νεανική επιχείρηση. Τα επιτεύγματα του προγράμματος τα βλέπετε, οπότε δεν θα αναφερθώ. Θα μιλήσω λίγο για τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία βλέπετε τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν, όλοι επιφανείς, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, αφιλοκερδώς, διεθνή αναγνώριση, προέρχονται από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο, εξαιρετικά καταξιωμένοι. Μας έχουν μοιήσει και εμάς τους ίδιους στα μυστικά της επιχειρηματικότητας. Και δυστυχώς, επειδή δεν βρίσκομαι στην ηλικία, στο όριο όπου πρέπει να δώσω μια ιδέα κι εγώ στο ΕΓ, πολλές φορές στενοχωρούμαι. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να σας, για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω είναι τα λογότυπα των εταιριών. Εδώ βλέπετε τους ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθούν στην υποστήριξη. Όλες αυτές οι εταιρείες αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΓ. Και επίσης, στο επόμενο slide θα ήθελα να σας δείξω πολλά από τα brand names των εταιριών μας. Δείτε τα. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα δείτε ότι πολλά από αυτά τα λογότυπα τα οποία βλέπετε εδώ, αύριο μεθαύριο θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και πολλά από αυτά ήδη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας. Τώρα, πολύ γρήγορα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο αγώνας δρόμου με τον χρόνο δεν επετεύθη, θα σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο ανακοινώσαμε πριν από 1,5 μήνα περίπου, ένα μήνα. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι με την καθημερινή επαφή και με τη Συμβουλευτική Επιτροπή να μας καθοδηγεί, γνωρίζαμε πάντα ότι είχαμε ένα κενό. Και αυτό το κενό ήταν το χρηματοδοτικό. Και επειδή, όπως ξέρετε, ο Θεός δεν μας έδωσε τυχαία δύο αυτιά, δύο μάτια και ένα στόμα, ακούσαμε και είδαμε και φροντίσαμε να βγάλουμε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Βλέπετε εδώ κάποια από τα κομμάτια του. Έχει ευνοϊκούς όρους. Δίνεται στα παιδιά μας τα οποία βγαίνουν επιτυχώς από το πρόγραμμα. Τα παιδιά μας τα οποία έχουν πετύχει και τα KPIs τους, διότι δεν είναι απλό να μπεις μες στο πρόγραμμα, πρέπει να πετύχεις και κάποια συγκεκριμένα KPIs. Έχει απλές διαδικασίες, είναι γρήγορο, μπορεί να είναι και μεγάλου ποσού, εάν χρειάζεται και αν είναι εντάσεως κεφαλαίου ή παγίων. Είναι επίσης και για κεφάλαια κίνησης. Έχει πολύ χαμηλά επιτόκια, έχει περίοδο χάριτος και δεν περιλαμβάνει πλέον εξασφαλίσεις. Όλα αυτά για να βοηθήσουμε τα παιδιά, αφού βγουν από το πρόγραμμα, γιατί εκεί είναι τα δύσκολα, να επιβιώσουν στην πραγματική κοινωνία και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επιχειρηματικότητα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να ανατείλει παντελώς η νεανική επιχειρηματικότητα. Η πρώτη διαπίστωση, και νομίζω ότι όλοι την μοιραζόμαστε, είναι τα γνωστά ζητήματα από την πλευρά της πολιτείας. Χάρηκα γιατί άκουσα τον Υπουργό να λέει αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία έχουμε τονίσει και εμείς κατά καιρούς. Και νομίζω ότι αν στοχεύσουμε κατά παρέτο στο 20% των πραγμάτων τα οποία πρέπει να γίνουν, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε το 80% αυτών που πραγματικά απαιτείται να γίνουν. Και πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν και στο νομοθετικό πλαίσιο, το φορολογικό καθεστώς και στη γραφειοκρατία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θέλαμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά κάποια χρήματα για τις επιτυχίες τους, γιατί ήταν συνεπείς και θέλαμε να τους τα δώσουμε εν είδη δωρεάς. Έπρεπε να φορολογηθούν. Και αυτό ήταν για μας ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε φέρει πάρα πολλές φορές. Με δεδομένο δεν μπορούσαμε να τα χρηματοδοτήσουμε μέσα στο πρόγραμμα. Θέλαμε να τους δώσουμε αυτό το μικρό ποσό, μιλάμε για 2.000-3.000. Δεν το καταφέραμε. Το καταφέραμε μέσω κάποιας άλλης προσφοράς, την οποία θελήσαμε και κάναμε. Πέρασαμε από ένα δέδαλο πραγμάτων για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Η δεύτερη διαπίστωση έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την αντίληψη. Μου έλεγε κάποτε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ότι ένας λαός είναι τόσο σημαντικός ως προς την επιχειρηματικότητα, δίνει τόσο προσοχή ως προς την επιχειρηματικότητα, όσο πιο πολύ αιμοδοσία κάνει και όσο πιο πολύ donation μελών κάνει. Και είναι πραγματικότητα, διότι η επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με την προσφορά. Το να είμαι επιχειρηματίας σημαίνει ότι προσφέρω. Τα παιδιά πρέπει να σας πω ότι καταθέτουν κάθε μέρα ένα ευρώ σε ένα κουμπαρά και στο τέλος που βγαίνουν από το πρόγραμμα μας λένε σε ποιο ίδρυμα θέλουν να δώσουν τα χρήματα. Έτσι τους μαθαίνουμε και το κομμάτι της προσφοράς, όπου έχουν μαζέψει 365 ευρώ και τα δωρίζουν σε κάποιο από τα ιδρύματα. Η εκπαίδευση είναι σημαντική. Πρέπει να εστιάσουμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα, από την ώρα που ξεκινάμε από τον νηπιαγωγείο μέχρι που τελειώνουμε και το πανεπιστήμιο, μάλλον δεν ευλογούμε την συνεργατικότητα, αλλά την ατομικότητα. Δυστυχώς είμαστε εμείς απέναντι σε κάποια γραπτά, εμείς μόνοι μας,
Και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να αλλάξει, αν θέλουμε να έχουμε σημαντικούς επιχειρηματίες και να μην επαφιόμαστε μόνο στην καλή διάθεση των παιδιών, στην δυναμική που τα διακρίνει και στην, στη συνεχή τους, αν θέλετε, σκέψη ότι κάτι πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Θέλω να κλείσω και θέλω να κλείσω με μία προτροπή. Νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι της δικιάς μου ηλικίας, έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες για να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας. Θα ήθελα τουλάχιστον να μην χάσουμε τις ευκαιρίες που τις ξέρουμε, τις βλέπουμε και μπορούμε εύκολα να τις υπηρετήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιωάννου για μια πολύ καλή, πολύ αναλυτική παρουσίαση. Καλή επιτυχία και στη δεύτερη σειρά. Προσπαθούσα να σας δω από μέσα τόση ώρα. Καλή επιτυχία στους νέους επιχειρηματίες, έγκαι επιχειρηματίες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν και να υποδεχτούμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης είναι προϊστάμενος Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο Υπερυπουργείο πια Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Τον περιμένουμε με ενδιαφέρον. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή και σε αυτήν την ημερίδα, που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Η ημερίδα έχει σαν στόχο την επόμενη ημέρα της ίδρυσης μιας επιχείρησης. Και πάντα η επόμενη μέρα και η ημέρα της ίδρυσης αλλά και η επόμενη μέρα έχουν σχέση με την επιβίωση της επιχείρησης και το πώς αυτή η επιχείρηση θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και βέβαια άκουσα το πρωί στην πρωινή εισήγηση τον ιδρυτή της Κόκομα να λέει ότι δεν είναι το παν τα λεφτά, είναι ο ιδρώτας, είναι η διάθεση για δουλειά, για να βρει κανένας τη δυνατότητα, για να έχει κανένας τη δυνατότητα αυτή την επιχείρηση να την κάνει να δουλέψει, να ζήσει, να μεγαλώσει. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και τα λεφτά. Και τα λεφτά είναι ένα κομμάτι της ζωής της επιχείρησης. Αυτό που μου ζητήθηκε σήμερα είναι να παρουσιάσω την καινούρια προγραμματική περίοδο, το ΕΣΠΑ, το καινούριο, το εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης 14-20, όπως το ονομάζουμε στην Ελλάδα, το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, όπως ίσως κάποιοι το έχετε ακούσει στο παρελθόν. Απλά αποφασίσαμε να έχει την ίδια ονομασία με το προηγούμενο, με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το ΕΣΠΑ 7-13, θέλοντας να δώσουμε τη συνέχεια αυτών των γεγονότων και αυτών των χρηματοδοτήσεων. Δεν σταματάει, οι προγραμματικές περίοδοι σταματάνε στα χρόνια, αλλά δεν σταματάνε στη χρηματοδότηση. Εκείνο που πρέπει να ξεκινήσω να πω είναι την εποχή που οργανώθηκε η κατάρτιση του ΕΣΠΑ, που βρισκόμασταν. Και όλοι ξέρουμε ότι η εποχή αυτή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Ήταν μια εποχή η οποία είχε ξεκινήσει πια η οικονομική και κοινωνική κρίση. Και άρα λοιπόν υπήρχαν γνωστά δεδομένα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Και αυτά τα δεδομένα ήταν πρώτον η κοινωνική συνοχή και δεύτερον η επιθυμία της χώρας να επιστρέψει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Αυτή η κοινωνική συνοχή η οποία έλειπε, την οποία όλοι την καταλαβαίναμε, το μεγάλο της πρόβλημα ήταν η ανεργία. Και αυτή η τροχιά ανάπτυξης που έπρεπε η χώρα να ξαναμπεί δεν είχε τίποτα άλλο μέσα της παρά τη δυνατότητα να αποκτήσει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν εξωστρέφεια, επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να εξάγουν και οι οποίες θα δημιουργούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Με αυτό το σκεπτικό, το όραμα το οποίο αναπτύχθηκε για την επόμενη προγραμματική περίοδο περιγράφεται σε αυτές τις 5 γραμμές. Είναι η συμβολή, δεν είναι η αποκλειστικότητα, είναι η συμβολή του ΕΣΠΑ στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και αυτό έχοντας σαν αιχμή την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορεί να ειδωθεί παρά μόνο μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Αυτές είναι οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το ΕΣΠΑ. Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την ολοκλήρωση των υποδομών,
Δεν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για λίγες υποδομές για καινούργιες, μιλάμε για την ολοκλήρωση των υποδομών και για την αντιμετώπιση της κρίσης, την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά βέβαια μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πλαίσιο δεν είναι άλλο από τους 11 θεματικούς στόχους, τη στόχευση του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιθυμία να βρεθούμε και εμείς μέσα σε αυτήν την δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους στόχους της Ευρώπης του 2020. Η αρχιτεκτονική, θα τα περάσω λίγο σύντομα τις πρώτες διαφάνειες, γιατί δεν είναι αυτό το άμεσο ενδιαφέρον, νομίζω, της σημερινής ημερίδας. Η αρχιτεκτονική με την οποία προσπαθούμε την επόμενη περίοδο να δημιουργήσουμε ένα άλλο περιβάλλον, είναι η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ, τα 5 τομεακά προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, το μεγαλύτερο πρόγραμμα της επόμενης περίοδου, έχει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έναν προϋπολογισμό. Από αυτά τα 3,5 περίπου 3,6 είναι κοινοτική συνδρομή και τα υπόλοιπα είναι εθνική συμμετοχή και είναι το βασικό πρόγραμμα από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η επιχειρηματικότητα. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ανθρώπινου δυναμικού. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Το τρίτο πρόγραμμα είναι των υποδομών και του περιβάλλοντος. Το τέταρτο πρόγραμμα είναι του ανθρώπινου δυναμικού. Με τους προϋπολογισμούς που υπάρχουν είναι τα λεφτά τα κοινοτικά. Σε αυτά προστίθενται τα εθνικά λεφτά. Στο τέλος θα σας δείξω και ποιο είναι το συνολικό προϋπολογισμός. Υπάρχει το πρόγραμμα της τεχνικής βοήθειας, είναι το πρόγραμμα της υποστήριξης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και υπάρχουν και το 35% του ΕΣΠΑ που κατανέμεται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Τα περιφερειακά προγράμματα έχουν και αυτά περίπου την ίδια λογική με την οποία βλέπουμε στα τομεακά προγράμματα. Έχουν δηλαδή και αυτά κομμάτι επιχειρηματικότητας. Εδώ βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τα δύο προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Είναι τα προγράμματα της γεωργικής, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και το πρόγραμμα Θάλασσας και Αλίας. Εκείνο που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση είναι το πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, το λεγόμενο ΕΠΑΝΕΚ, από τα αρχικά. Η επιλογή που έγινε για την επόμενη προγραμματική περίοδο ήταν μια επιλογή εστίασης για χρηματοδότηση σε 9 τομείς. Θέλω να σημειώσω και να δώσουμε προσοχή, δεν είναι μόνο αυτοί οι 9 τομείς που θα χρηματοδοτηθούν από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι όμως η βασική τομής, η καταρχήν τομής, η προτεραιότητα που θα δοθεί σε αυτούς τους τομείς και τούτο γιατί από μελέτες που έγιναν και από το ΙΟΒΕ και από το ΚΕΠΕ και από ιδιωτικούς φορείς αναδείχθηκε ότι αυτοί οι τομείς έχουν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, έχουν μια κρίσιμη μάζα για την Ελλάδα και είναι αυτοί οι τομείς που μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σε μια διαφορετική κατάσταση, οικονομική και κοινωνική. Αυτή η τομή, όπως βλέπετε, είναι ο τομέας του τουρισμού, είναι ο τομέας της αγροδιατροφής, ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, της αγροτικής, ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τομέας της υγείας, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, των τεχνολογιών πληροφορικής, των υλικών των κατασκευών και ο τομέας των δημιουργικών βιομηχανιών. Είναι, επαναλαμβάνω, η βασική τομή στους οποίους θέλει να επενδύσει η χώρα την επόμενη προγραμματική περίοδο. Από αυτούς τους τομείς, σε αυτούς τους τομείς η διάθεση είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ένας διπλασιασμός των πόρων στον τομέα της καινοτομίας. Από το 4% που είχαμε στην περίοδο 7-13, η προσπάθεια είναι να περάσουμε στο 8%. Μέσα σε αυτό το 8%, θα το εξηγήσω παρακάτω λίγο περισσότερο, είναι και όλα σχεδόν αυτά τα οποία προηγουμένως ο Υπουργός ανέφερε, ο κ. Φωτάκης, για την έξυπνη εξειδίκευση. Με ιδιαίτερη προσπάθεια στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Θέλω λιγάκι να σας δώσω το τι επιδιώκεται από αυτήν την προσπάθεια, από την εστίαση σε αυτούς τους 9 τομείς. Επιδιώκεται να εστιαστεί σε παραγωγή εμπορεύσιμων διεθνώς προϊόντων, εξαγώγημων αγαθών και υπηρεσιών από υπηρεσίες οι οποίες θα ειδικεύονται στους παραπάνω τομείς.
θα προσταγίνει μια προσπάθεια να ενισχυθούν οικονομικές δραστηριότητες μέσα στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων, ακριβώς για τη διευκόλυνση της εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή θέλει να υποστηρίξει επιχειρήσεις και βέβαια για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης, και βέβαια η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να ξεχάσει με τίποτα το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί εάν δεν υπάρξει ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, τότε αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων, σχεδόν το 30%, κατευθύνεται στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Βέβαια σε όλα αυτά προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα σχέδιο εξωστρέφειας, ένα στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, το οποίο θα στηριχθεί αυτή η επιχειρηματικότητα. Τομείς οι οποίοι ενδεικτικά παρουσιάζω κάποιους τομείς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την εξωστρέφεια είναι ο τομέας του τουρισμού. Καταρχήν, ο τομέας του τουρισμού όλοι ξέρουμε την μεγάλη σημασία που έχει για την εθνική οικονομία. Βέβαια η προσπάθεια είναι αυτός ο τομέας να μην συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον τρόπο που μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζαμε. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές τουρισμού οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν και πρέπει να εξειδικευθούν. Αυτό θα δώσει μια περισσότερη εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού και μια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι το οποίο αναμένεται να δώσει, αλλά είναι το άμεσο αυτό, γι' αυτό εστιάζουμε ίσως λίγο περισσότερο στον τουρισμό. Μιλάμε για φυσιολατρικό, γαστρονομικό, θρησκευτικό, συνεδριακό τουρισμό, αλλά βέβαια υπάρχει μέσα, εκτός από τον επιχειρηματικό κομμάτι του τουρισμού, υπάρχει και το κομμάτι των υποδομών. Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομής στο τουριστικό κομμάτι, για να μπορέσει αυτό το τουριστικό προϊόν να αναπτυχθεί. Οι συνέργειες που υπάρχουν στον τουρισμό έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτές οι συνέργειες είναι με τον πολιτισμό, με το περιβάλλον, με την εκπαίδευση, κατάρτιση, και όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να δώσει την ανάπτυξη, αναμένεται να δώσει μια διαφορετική ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι το κομμάτι του περιβάλλοντος, όπου δεν επιδιώκεται στην επόμενη περίοδο να χρηματοδοτηθεί μόνο από δημόσιες υποδομές. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά των ΣΔΙΤ. Μέσω των ΣΔΙΤ επιδιώκεται να υπάρξουν συνέργειες και επιπλέον χρηματοδότηση. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επίσης είναι η γαλάζια οικονομία. Ποιο είναι αυτό το οποίο θα επιδιωχθεί την επόμενη περίοδο μέσω της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας? Είναι να γίνει ο Πειραιάς ένα κέντρο ναυτιλίας, το οποίο θα συνενώσει όλες αυτές τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις, και οι οποίες αυτές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα κλάστερ για την ανάπτυξη και τη μετατροπή σε ανταγωνιστικό πόλο έλξης για την παγκόσμια ναυτιλία. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσει κανείς τον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την χώρα, και αυτός ο τομέας έχει δύο πράγματα στα οποία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει ένα πλεονέκτημα για τοπικά προϊόντα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν, μικρής μεν παραγωγής αλλά πολύ μεγάλης σημασίας και σε ποιότητα και σε δυνατότητες εξαγωγής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια τα κλασικά προϊόντα της αγροδιατροφής, τα οποία μπορούν με καλύτερη τεχνολογία, με χρήση καλύτερης τεχνολογίας, να αντικαταστήσουν εισαγόμενα προϊόντα. Βέβαια, σε όλο αυτό σημαντικό του τομέα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα, οι οποίες σε όλο το πλέγμα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να συνεισφέρουν πάρα πολύ. Τέλος, εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ο τομέας της ναυτιλίας. Στον τομέα της ναυτιλίας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, υπάρχει πάρα πολύ δυνατότητα, ειδικά στο κομμάτι υδατοκαλλιέργειας, να αναπτυχθούν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν σήμερα, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και στο κομμάτι της διατροφής και σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την δυσκολία που έχουν αυτή τη στιγμή.
Θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτήν την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, για την οποία μίλησε ο Υπουργός λίγο προηγουμένου, στην πρώτη του εισήγηση, και η οποία έχει μία μέσα της, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη περίοδο. Μιλάμε για μία, η εθνική αυτή στρατηγική έρευνας τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι μία αποκλειστική στρατηγική η οποία αναφέρεται μόνο σε έρευνα και τεχνολογία. Είναι μία στρατηγική η οποία έχει σαν στόχο την αλλαγή σε όλη την οικονομική, τον οικονομικό μετασχηματισμό σε όλη την, το περιβάλλον ενός τομέα, μιας χώρας ή μιας περιφέρειας. Προσπάθεια είναι να εντοπιστούν κλάδοι και τομείς με κριτήρια την επίδραση στην οικονομία, δηλαδή να υπάρξουν πολλαπλασιαστές, την βιωσιμότητα, την εξαγωγική δυναμική και την καινοτομία. Και αυτό σε συνδυασμό με την υφιστάμενη επιστημονική εξειδίκευση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας να δώσουν μια διαφορετική επιχειρηματικότητα στην περιοχή. Η έξυπνη εξειδίκευση δεν θέλει να μας πει τίποτα άλλο, αλλά το ότι υπάρχει μια εξειδίκευση και αυτήν την εξειδίκευση θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία να την προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή να δώσουμε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Αυτό γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τομεακό επίπεδο. Σε τομεακό και σε εθνικό επίπεδο γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες καινοτομίας οι οποίες υπάρχουν έχουν δημιουργηθεί στην Αθήνα μέσα από στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας. Σε περιφερειακό επίπεδο έγιναν μέσα από τις περιφέρειες όπου καταγράφηκε το πλαίσιο, καταγράφηκε το τι υπάρχει σήμερα και το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε διπλά τον κύριο Ιακωβίδη και για τον χρόνο, τον οποίο τήρησε πολύ πιστά. Και τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μποτόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Κύριε Μποτόπουλε. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί φίλοι. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για ένα τρίτο πόλο χρηματοδότησης με ορισμένες πρακτικές ιδέες, ορισμένα μέσα που υπάρχουν. Ο ένας πόλος βέβαια είναι οι τράπεζες. Ακούσατε και θα ακούσετε διάφορα με τα γνωστά προβλήματα. Ο δεύτερος ακούστηκε μόλις είναι οι επενδύσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές. Υπάρχει και ένας τρίτος που τον ξεχνάμε, που είναι οι αγορές κεφαλαίου. Έτσι, πώς μπορεί να αντληθεί χρήμα για επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες και ιδίως startups, που είναι το σημερινό μας θέμα, από τις αγορές κεφαλαίου με κάποια συγκεκριμένα νέα εργαλεία, όπως τα λέμε, που υπάρχουν. Άρα η μία φιλοδοξία είναι να σας βάλω λίγο στην ιδέα των αγορών κεφαλαίου που συνεχίζουν να υπάρχουν και στην Ελλάδα παρά τα όσα γνωρίζουμε. Και έχω και μια δεύτερη φιλοδοξία ως πρώην και νυν πλέον ερασιτέχνης μπασκετμπολίστας να beat the buzzer που λένε, να προλάβω το κουδούνι, άρα να μείνω ακριβώς μέσα στα 15 λεπτά για να μην σας κουράσω παραπάνω. Τρία ζητήματα, τρία μόνο νούμερα για να έχετε μια εικόνα τι σημαίνει αυτή τη στιγμή η πανευρωπαϊκά η επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των startups. 90% του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι απασχολείται σε τέτοιου είδους εταιρείες. Το 90%. Άρα μιλάμε για το κορμό της επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό το 90%, το 75% ως χρηματοδότηση γίνεται από τις τράπεζες. Άρα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, όπου τα ποσοστά είναι εντελώς αντίθετα, εκεί έχουμε 80% από τις αγορές κεφαλαίου και 20% από τις τράπεζες, είναι όπως λέμε μια τραπεζοκεντρική, αν μου επιτρέψετε το βαρβαρισμό, οικονομία όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει κάποια πλεονεκτήματα, γιατί η τραπεζική
κρατική χρηματοδότηση είναι η πιο καθαρή, η πιο εύκολη ορισμένες φορές και μέσα στην παράδοση την ευρωπαϊκή. Όμως έχει και πολλά προβλήματα στη σημερινή εποχή που, όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς λόγω της κρίσης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 50.000 startups, δηλαδή καινούργιες εταιρείες που ξεκινάνε σε κάποια γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχνουμε λοιπόν τρόπους να τις χρηματοδοτήσουμε. Υπάρχει αυτή η ατζέντα της ανάπτυξης που είναι μια ωραία γενική κουβέντα και πρέπει να τη γεμίσουμε με κάποια ουσία όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Τρεις συγκεκριμένοι δρόμοι που υπάρχουν, τρία εργαλεία που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αρχίσω από το ειδικότερο και τεχνικότερο για να καταλήξω στο γενικότερο και πολιτικότερο. Πρώτη δυνατότητα, ελληνική αλλά πατώντας τα χνάρια της διεθνούς εμπειρίας, η ειδική αγορά που υπάρχει στο χρηματιστήριο Αθηνών για τις νεοπαγείς εταιρείες, για τις startups. Αυτή λέγεται ένα step, όπου ένα σημαίνει εναλλακτική αγορά, δηλαδή όχι βασική αγορά της οποίας τα στοιχεία βλέπετε κάθε μέρα ή θα μπορούσατε να δείτε κάθε μέρα στον τύπο. Είναι μια εναλλακτική αγορά αυτή, κομμάτι της οποίας, εξού και το step που αντίθετα από το όνομά της δεν είναι αγγλική λέξη αλλά ελληνική, σημαίνει στήριξη επιχειρηματικότητας. Μία λοιπόν ειδική αγορά εντός του χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και αργότερα τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών, δηλαδή μετοχών ή ομολόγων, από εταιρείες που φτιάχνονται αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται αυτό? Με ένα πολύ απλό τρόπο. Κάθε εταιρεία που ενδιαφέρεται και που έχει τα κριτήρια μπορεί να υποβάλει μια αίτηση στο χρηματιστηρίο Αθηνών. Αν αυτή γίνει δεκτή με βάση μια πολύ αυστηρή εξέταση ότι πληρεί τα κριτήρια της νέας εταιρείας, νέας είτε σε κάποιους τομείς, τους τομείς της πράσινης ενέργειας όπως λέμε, η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να μας τέλειωσε, η πράσινη ενέργεια όμως είναι πάντα μπροστά μας, της βιοτεχνολογίας, κάποιων σημαντικών τεχνολογικών τομέων εχμής αυτή τη στιγμή, αυτή είναι μια κατηγορία, ή παραδοσιακών επιχειρηματικών μορφών όπως η αγροτική οικονομία που ξέρετε ότι στην Ελλάδα συνεχίζει να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όμως με τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, για παράδειγμα, πραγματικό παράδειγμα, πακετά αγροτικών προϊόντων με τρόπο ώστε να είναι εξαγώγημα, ένα μεγάλο ζήτημα παρενθετικά της ελληνικής οικονομίας, όλοι το έχουμε, είναι πώς μπορεί μια χώρα με τέτοια γεωργική παραγωγή, μικρή αλλά υψηλής ποιότητας, να μην είναι μια δυναμική και μεγάλη εξαγωγική δύναμη. Εδώ ζητάμε τη συνδρομή και αυτών των εταιριών. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν υποβάλλουν μια αίτηση, όχι ενημερωτικό δελτίο, όχι επίσημα και γραφειοκρατικά στοιχεία, για να φτάσω και στο κρίσιμο ζήτημα της ταχύτητας και της ευελιξίας, στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο με κάποια επιστημονικά εργαλεία μπορεί να την κάνει δεκτή ή όχι. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια δυνατότητα για κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιώτη ή θεσμικό επενδυτή όπως λέμε, να βάλει χρήματα για να γίνει μέτοχος σε αυτή την εταιρεία. Το ύψος είναι μέχρι 5 εκατομμύρια, επίτηδες αυτό είναι αρκετά χαμηλό. Η δυνατότητα για κάθε έναν που βάζει χρήματα σε αυτές τις εταιρείες είναι επίσης σχετικά περιορισμένη, ως 5.000 ευρώ, είναι μικρο χρηματοδότηση και τα τρία αυτά που θα πούμε σήμερα. Και υπάρχει και ένα όριο τουλάχιστον 50 ενδιαφερόμενων, 50 επενδυτών, ώστε να υπάρχει η αναγκαία διάχυση στην αγορά, να μην είναι μια εντελώς προσωπική υπόθεση αυτό το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, άμεσα, μόλις συγκεντρωθεί το ποσό αυτό που θα έχει θέσει ως στόχο η ίδια εταιρεία, είπαμε όριο, αλλά μπορεί να θέσει και χαμηλότερο η ίδια η εταιρεία, άμεσα αυτά τα λεφτά δίνονται στην εταιρεία για να αρχίσει την επιχειρηματική της δραστηριοποίηση, με μόνη θα έλεγα υποχρέωση ή μετοχές ή ομολογίες, αν το κάνει με ομολογιακό δάνειο, να εισαχθούν και να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια θα έλεγε κανείς, και χρηματοδότηση μιας νεοπαγούς καινοτόμου εταιρείας και μεγαλύτερη κινητικότητα, μια νέα εταιρεία στην εναλλακτική αγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Θα μου πείτε πόσες τέτοιες εταιρείες έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα, που βέβαια πρέπει να το πω ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, μέσα στις αρχές του 2014. Η απάντηση είναι μηδέν, αλλά
Υπάρχουν ήδη 3 ή 4 υπό εξέταση εταιρείες που ελπίζουμε ότι θα ευοδοθεί με τέτοιο τρόπο χρηματοδότησή τους. Άρα, σήμα για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχει και αυτός ο δρόμος, ένας δρόμος διαφανής, χωρίς γραφειοκρατία, με έλεγχο μόνο από μια επιχειρηματική άποψη για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεύτερο ζήτημα, μπαίνουμε λίγο σε πιο ευρέως φάσματος θέματα, το λεγόμενο σε καλά ελληνικά crowdfunding ή σε χειρότερα ελληνικά χρηματοδότηση από το πλήθος. Εγώ προτιμώ την έκφραση συμμετοχική χρηματοδότηση, πάλι αναφερόμενη κυρίως σε νεοπαγείς επιχειρήσεις, σε εταιρείες που τώρα φτιάχνονται. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εντελώς εργαλείο, ζήτημα και μέθοδος της εποχής μας θα λέγαμε, μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εταιρείες που φτιάχνονται τώρα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αυτές, να πούν ποιες είναι, τι θέλουν να κάνουν, ποια είναι τα επιχειρηματικά τους πλαίσια, ποιες είναι οι οικονομικές τους και άλλες φιλοδοξίες, και να ζητήσουν τη συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο του ευρέως κοινού. Οποιοδήποτε από εμάς στις χώρες που υπάρχει, θα δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, μπορεί να συμμετάσχει με τέτοιο τρόπο σε εταιρείες που του φαίνονται ενδιαφέρουσες, που του φαίνονται ελκυστικές, που του φαίνονται ακόμα, γιατί στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτό τον παράγοντα, αρεστές, συμπαθητικές, νέες εταιρείες με νέα παιδιά ή σε ένα αντικείμενο που φαίνεται πολύ ελκυστικό, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού, που σημαίνει αμέσως ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ο κίνδυνος της απάτης, έτσι. Ο κίνδυνος ότι ακριβώς επειδή αυτά γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς πολλές διαμεσολαβήσεις, με μια παρουσίαση, και ξέρουμε στη χώρα του ό,τι δηλώσεις είσαι, τι μπορεί να είναι η παρουσίαση, ότι μπορεί να οδηγήσει και σε περιπτώσεις που χάνονται τα λεφτά. Ένα παράδειγμα μόνο θα σας πω, στη χώρα που κατεξοχήν χρησιμοποιεί το crowdfunding, τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα σας εκπλήσει, είχαμε πρόσφατα μέσα στο 2014 μια περίπτωση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Kickstart ο τίτλος της, η οποία κατάφερε και μάζεψε 122.000 δολάρια για ένα παιχνίδι, για ένα video game, Doom at Atlantic City. Φτάνει η καταστροφή στο Atlantic City. Αυτό ενδιαφέρει τόσο πολύ μεγάλες ή λιγότερο μεγάλες μερίδες του αμερικάνικου κοινού, που έβαλαν 122.000 ευρώ σε αυτή την ιδέα, όπως παρουσιάστηκε μέσα από το διαδίκτυο. Τα λεφτά κατέληξαν στο Atlantic City από τους ιδιοκτήτες και όχι η ιδέα του παιχνιδιού. Το παιχνίδι εγκαταλείφθηκε και 122.000 δολάρια χάθηκαν από επενδυτές που εμπιστεύτηκαν αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, βεβαίως υπό τις προστατευτικές δικλείδες που έχει η αμερικανική νομοθεσία. Αυτά για να πω ότι ωραία ιδέα να μαζεύουμε λεφτά από το διαδίκτυο για νεοπαγείς επιχειρήσεις. Χρειάζεται όμως και ένα προστατευτικό πλαίσιο για τον καταναλωτή, για τον επενδυτή και για αυτούς που θα βάλουν τα λεφτά τους σε αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, είπαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι πρωτοπόροι, αλλά δεν γλιτώσανε από τις απάτες, όπως ποτέ δεν γλιτώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς μας φέρνουν τις απάτες τους μετά ως βάρος και στη δικιά μας Ήπειρο. Αλλά και στη δική μας Ήπειρο έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου νομοθετείται αυτός ο τρόπος άντλησης κεφαλαίων από επιχειρήσεις, και στη Γαλλία και στην Ιταλία, με ασφαλιστικές δικλείδες. Τι θα λέει ακριβώς αυτός ο ιστότοπος ώστε να μπορεί να παρέχει κάποια εχέγγυα, ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν, ένα κατόφλι πάντα στα ποσά που μπορεί να βάλει ο καθένας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 5.000 δολάρια, σε άλλες χώρες μπορεί να είναι και πιο λίγο. Είπαμε μικροχρηματοδότηση και εδώ, αλλά υπό κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Στην ωραία πατρίδα μας η ιδέα ακούγεται ενδιαφέρουσα, αλλά δεν έχει ακόμα απολύτως νομοθετική υπόσταση, δεν έχουμε νομοθετήσει ειδικά για το crowdfunding. Το επιτρέπουμε όμως με μια, έτσι να το πω κάπως ευρεία, υπέρ της επιχειρηματικότητας ερμηνεία από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Γιατί Επιτροπή Κεφαλαγοράς? Γιατί από τη στιγμή που καθίστασε μέτοχος σε μια εταιρεία, αυτό είναι υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Χρειάζονται μια φορά μια σειρά από τυπικά στοιχεία, ενημερωτικά δελτία και τέτοια, τα οποία προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε, γιατί ακριβώς αυτή η ιδέα του crowdfunding, της χρηματοδότησης μέσω του διαδικτύου, είναι
πάλι για μια ευέλικτη και κοντά στον πολίτη μορφή χρηματοδότησης. Μελετάμε παράλληλα και το νομοθετικό πλαίσιο, άρα δεύτερο εδώ συμπέρασμα που βγαίνει. Στην Ευρώπη η ιδέα προχωρεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο. Στην Ελλάδα επιτρέπεται από πλατφόρμες που έχουν συνεργασία και ένα είδος άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς και που έχουν αρχίσει ή θα αρχίσουν να λειτουργούν. Επίσης λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για όσους ενδιαφέρονται να βγάλουν τις ιδέες τους στο διαδίκτυο και να μπορέσουν να αντλήσουν έτσι πόρους για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Τρίτο και τελευταίο και πιο πολιτικό από όλα, αλλά νομίζω ενδιαφέρον να αρχίσουμε να τα ακούμε και στην Ελλάδα, γιατί είναι το αύριο νομίζω της επιχειρηματικότητας όσον αφορά τις αγορές κεφαλαίου. Αυτό το μεγάλο πολιτικό σχέδιο της Επιτροπής Juncker, θα το έχετε ακούσει πάλι σε καλά ελληνικά και θα το μεταφράσω, Capital Markets Union, κοινή αγορά κεφαλαίων, εννοείται κεφαλαίων όχι τραπεζικών, μέσω των αγορών κεφαλαίων. Τι είναι τούτο? Είναι μια προσπάθεια όχι να φτιάξουμε νέους νόμους. Το ακούσαμε πολύ σήμερα, μπορώ να σας το πω και εγώ λόγω της δουλειάς που κάνω. Τα τελευταία 5-6 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κρίσης οδηγήθηκε σε αυτό που οι αγορές ονομάζουν κανονιστικό τσουνάμι, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή μια τεράστια σειρά νέων νόμων, κανονισμών, περιορισμών, προσπαθειών μέσω ρύθμισης, μέσω νομοθετικής κανονιστικής ρύθμισης, να χαλιναγωγηθεί αυτή η τάση των αγορών, η φυσική τάση των αγορών, αυτό κάνουν οι αγορές, να απομακρύνονται από κάθε είδους έλεγχο και να προσπαθούν να δρουν από μόνες τους. Αυτό το κύμα νομίζω ότι έχει φτάσει στο τέλος του πια. Και ό,τι ρύθμιση, ό,τι πολιτικό σχέδιο έχουμε, τόσο για τις τράπεζες, δεν γλίτωσα τον buzzer beater, αλλά έχω 1,5 λεπτό ακόμα, τόσο για τις τράπεζες, όσο και για τις αγορές κεφαλαίου, γίνεται πλέον με πιο ήπιους, όπως λέμε, τρόπους. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος. Η αγορά κεφαλαίων, η ενιαία, είναι άντληση χρημάτων από τις αγορές για τις επιχειρήσεις, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω άμβλυνσης των διαφορών που υπάρχουν από χώρα σε χώρα. Και αυτό προϋποθέτει πρώτα να δούμε όλα τα ζητήματα, και είναι αυτό που κάνουμε τώρα, και δεύτερον να προσπαθήσουμε να ενσταλλάξουμε και την νοοτροπία στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στους νέους που το έχουν αλλά δεν το έχουν δει στην πράξη, ότι η επιχειρηματικότητα δεν έχει όρια, ότι δεν έχει σύνορα βασικά, όρια μπορεί να έχει, ίσως η φαντασία δεν έχει μόνο όρια, και ότι το να είσαι μια ελληνική startup, μια ελληνική νεοπαγής εταιρεία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να στραφεί σε ελληνικούς αναγκαστικά πόρους, ιδίως στις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς. Εγώ τουλάχιστον έμαθα πολλά καινούργια πράγματα. Προσπαθούσα να σκεφτώ σε τι θα μπορούσα να επενδύσω μέσω ίντερνετ, αλλά σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να το κάνω και να ρισκάρω έτσι, αν αυτό τέλος πάντων γίνει και στην Ελλάδα πράξη. Τώρα, να ζητήσουμε να έρθει κοντά μας, να έρθει στο βήμα ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπίδης, είναι υπεύθυνος μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κύριε Χαραλαμπίδη, έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστώ κυρία Μακρή. Ευχαριστώ το Σύνδεσμο Αποφύτων, το Ίδρυμα Ωνάση, όσοι με κάλεσαν εδώ σήμερα. Για να ζηλέψετε, έρχομαι από τη Σάμο. Άρα έχετε ένα λόγο να με ζηλέψετε με βάση αυτά που ακούσαμε σήμερα. Θυμάμαι, λέω, εγώ είμαι από τον πανεπιστημιακό χώρο τώρα. Παλιά ήμουνα και εγώ στον ιδιωτικό τομέα. Και λέω, το μάθημα ξεκινάει πάντα με επανάληψη των προηγουμένων. Λέω, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Ευμορφίδης από την Κόκομα το πρωί, που λέει μόχθος. Θέλουμε μόχθο. Και θέλουμε μόχθο όσο γίνεται κοντά στη φύση. Από αυτή την άποψη είναι καλά. Μετά μου έμεινε αυτό που είπε η κυρία από το Ισραήλ, η Νάβα, είπε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα στην ομιλία της για το πώς το κάνανε στο Ισραήλ. Είδατε, by the way, ταυτιζόμαστε 50% περίπου με αυτά που είπε. Και σημαντικό ότι δεν χρειάζονται λεφτά. Βέβαια, η ομιλία είναι για λεφτά εδώ, αλλά λέω δεύτερο στοιχείο. Λεφτά δεν έχουμε. Στα πανεπιστήμια μας έχουν κόψει το 75% της χρηματοδότησης. Από τους μισθούς μας το 35%. Άρα η άσκηση πρέπει να γίνει και χωρίς λεφτά. Δεύτερο ενδιαφέρον. Και το τρίτο είναι ότι είμαστε σε ένα μέρος, έβλεπα τώρα τις υποδομές του ΕΓ και λέω, έρε να τα είχα εγώ στη Σάμο αυτά, αλλά μετά σκέφτηκα τι να τα κάνω. Θα δούμε, δηλαδή, δουλεύουμε με έναν τρόπο
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λίγο εναλλακτικό. Να, σαν εναλλακτική αγορά κι εμείς. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένας εναλλακτικός incubator. Και θα δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, οι στόχοι μου είναι εύκολοι, κανένας δεν έπιασε τους στόχους του, όλους τους πήρε το κουδούνι και διπλό κουδούνι και τριπλό, μερικοί μιλάγανε, οπότε μπορώ και εγώ να μιλήσω όσο θέλω. Αστειεύομαι, θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε, είναι μια κουραστική ημέρα και εγώ είμαι εδώ από το πρωί και πραγματικά έχει διακινηθεί πάρα πολύ πληροφορία. Α, και το κόκκινο χαλί. Εδώ να ξέρετε έχει ένα κόκκινο χαλί, εδώ έχει μια, γιατί αναρωτιόμουν και εγώ τι βλέπουν. Εδώ έχει μια οθόνη που βλέπω τα slides μου και εδώ έχει μια μεγάλη οθόνη που μου λέει ότι έχω 13 λεπτά. Λοιπόν, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα πανεπιστήμιο των νησιών. Το αντίστοιχό μας υπάρχει, είναι στη Χαβάη, τουλάχιστον ένα, και στις Φιλιππίνες βέβαια διαφορετικό μοντέλο. Στη Χαβάη λοιπόν έχουν ένα πανεπιστήμιο στα 5-6 νησιά. Έτσι είμαστε και εμείς σε 6 νησιά στο Αιγαίο με διαφορετικά στοιχεία, με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές κοινότητες, διαφορετικά τμήματα. Εγώ είμαι πληροφορικός. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στο Μετσόβιο, μελέτησα στο εξωτερικό, ασχολήθηκα με τον ειδικό τομέα. Τώρα είμαι πίσω στα πανεπιστήμια και είμαι σε ένα ενδιαφέρον περιβάλλον στη Σάμο. Οπότε, τα startups τι είναι? Είναι ένα σύστημα και αυτό υποβοήθησης νεανικής επιχειρηματικότητας, λιγάκι διαφορετικό, όπως λέω. Τώρα, τι κάνουμε? Λέμε, μην τα κάνουμε όλα. Να δούμε λίγο, το είπε ο κύριος Υπουργός κάποια στιγμή, το πέρασε ο κύριος Ιακωβίδης, τα ακούσαμε και στις άλλες. Το είπε ο κύριος της Κόκοματ, αυτός τα είπε όλα με τον τρόπο του. Πάντα βγάζει αποτέλεσμα. Μόλις λέω ο κύριος της Κόκοματ, οι μισοί γελάνε, βλέπετε ακόμα και να αναφέρομαι σε κάποιον, αρκεί για να ξυπνήσετε και να συνεχίσετε. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν? Είναι ένα σύστημα και αυτό για να πάρουμε ιδέες, να τραβήξουμε ιδέες από τα παιδιά. Το είδαμε, το ξέρουμε, μας κάνουν όλοι rate πάρα πολύ ψηλά. Είδατε τη μελέτη που παρουσιάστηκε το πρωί. Είμαστε πρώτοι σε παραγωγή ιδεών. Έρχονται Αμερικάνοι, φίλοι μου, γνωστοί μου, άγνωστοι, οι κυρίες εδώ που ήρθαν από την Ινδικό, μου λέει: μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Λέω: και τι σας ενδιαφέρει? Είμαστε 10 εκατομμύρια, 11, στην άκρη του κόσμου, δεν έχουμε να ζήσουμε καλά-καλά. Τι σας ενδιαφέρει? Μου λέει: ξέρετε, οι ιδέες έχουν αρχίσει και στερεύουν στην Αμερική. Δηλαδή, το σύστημα έχει δυνατότητα να επεξεργαστεί πολύ περισσότερες ιδέες από αυτές που τελικά παράγονται. Stagnation το Silicon Valley, τώρα λένε στο Τέξας. Stagnation Νέα Υόρκη. Δεν βγαίνουν οι απαραίτητες ιδέες στην ποιότητα που χρειάζεται, ώστε το σύστημα όλο αυτό να προχωρήσει. Γι' αυτό μας θέλουν. Βαλθείτε τώρα να έχω εγώ τέτοιους στη Σάμο κρυμμένους μέσα στο κοινό μου εκεί. Ή να είστε εδώ κρυμμένοι. Ένα λοιπόν είναι αυτό, να τραβήξουμε ιδέες και να φτιάξουμε. Το τρίτο που έμαθα σήμερα και μ' άρεσε, το πιστεύω και εγώ, έχω τσακωθεί με πολλούς συναδέλφους, είναι ότι η επιχειρηματικότητα διδάσκεται. Δεν το έμαθα, το άκουσα, κάποιος το υποστήριξε από τους ομιλητές. Πραγματικά, πιστεύω ότι διδάσκεται. Όχι με τον τρόπο, δεν θέλω να αναφερθώ άσχημα για κανέναν, τους τρεις μήνες να σας βάλω στο. Δυστυχώς δεν διδάσκεται σε τρεις μήνες. Ψάχνοντας να βρούμε πού διδάσκεται, θα βρούμε ψήγματα μέσα στον πατέρα του που τον έβαλε στη δουλειά από μικρό, στον καθηγητή του στο λύκειο που του είπε δύο πράγματα, στον καθηγητή του θέλει μια επόαση. Πιθανώς σε 5 χρόνια πανεπιστήμιο διδάσκεται. Άντε και ένα μεταπτυχιακό, πιθανώς διδάσκεται. Με λίγες ενέσεις σημαντικές. Αυτό τώρα που κάναμε επίσης, και θέλω, διαβάζετε σε το μεταξύ, άλλα σας λέω εγώ, δεν πειράζει, έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να. Δεν έχουμε πολύ καιρό, 2-3 μήνες τώρα έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως λέμε, χωρίς λεφτά, χωρίς βοήθειες, χωρίς τίποτα. Ούτε υποδομές. Άμα έρθετε στη Σάμο, θα σας πάω να κάνουμε μάθημα στο καΐκι βέβαια. Έχω ένα καΐκι, ένα φίλο μου λέει: θες να κάνεις μάθημα 20 άτομα. Πάρ το καϊκάκι μου, βγείτε λίγο στο λιμάνι. Άμα σας φέρω στα αμφιθέατρά μας κτλ., δεν θα εντυπωσιαστείτε. Αλλά παρόλα αυτά, λέμε το Καρλόβαση είναι κάτι σαν μικρή Οξφόρδη. Όλα τα πανεπιστημιακά κτίρια είναι ανακατεμένα με τους χώρους, τις κοινότητες των πολιτών. Βόλτα κάνεις αναγκαστικά μέσα στην πόλη για να κάνεις μάθημα. Δεν έχουμε μεγάλα κτίρια. Αλλά θα δείτε ότι δεν χρειάζονται. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις ομιλίες τις σημερινές, γιατί μου δείχνουν αυτό. Ότι καλό είναι να δυσκολεύουμε τα πράγματα. Το υπερβολικό incubation, τους πολύ καλούς, θα τους κάνει καλύτερους. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θα ηρεμήσει μια πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων που θα πούνε εντάξει, οκ, okay, λίγο επιχορήγηση, λίγο εναλλακτική, λίγο κανένα φίλο να μου βρει τα λεφτά, να μου βρει, και η δικιά μου μέτρια ιδέα θα περάσει. Εγώ είμαι της άλλης αντίληψης που λέει σκληρά τα πράγματα, Ισραηλίτικα λιγάκι. Προς Θεού, όχι πολέμους και τέτοια πράγματα, δεν το ξέρω αυτό το μοντέλο να το παίξω, αλλά αν χρειαστεί,
Έλληνες είμαστε, θα το μάθουμε και πάλι. Διαβάσατε τα στάδια, διαβάσατε τα δίδια. Χθες το βράδυ κρίναμε το πρώτο στάδιο. Μας δώσανε 62 προτάσεις μέσα από το Πανεπιστήμιο αλλά και έξω. Σε θέματα που ήταν ενδιαφέροντα για το Αιγαίο. Αυτό ζητήσαμε και από ό,τι βλέπω αυτό πήραμε. Έχει μέσα πολύ αγροδιατροφή, έχει μέσα πολύ τουρισμό και έχει μέσα πολύ πληροφορική και λίγο ναυτιλία. Λοιπόν, όπως σας είπα, τι κάνεις, να, μάθημα, λέω, Χαραλαμπίδη, το πας καλά. Τι κάνεις όταν δεν έχεις λεφτά, startuppers, βλέπω, εδώ είμαστε τώρα από τη μέση και πίσω, είναι οι startuppers όσο μπορώ να δω. Από τη μέση και μπροστά είναι οι φτιαγμένοι. Θυμηθείτε κι εσείς, τι κάνεις λοιπόν όταν δεν έχεις λεφτά. Αναζητάς συνεργασίες. Όταν δεν έχεις υποδομές, αναζητάς συνεργασίες. Εμείς το στείνουμε όλο το μοντέλο μας, όχι ακριβώς με τα λεφτά των άλλων, όπως είναι η ωραία ταινία, αλλά το στείνουμε λίγο με συνεργασίες. Λίγο βάζουμε κυρίως, μυαλό βάζουμε εμείς και παιδιά. Ανθρώπινη προσπάθεια. Και ζητάμε από άλλα πανεπιστήμια, από άλλους incubators, από τοπική αυτοδιοίκηση, από τοπικές επιχειρήσεις, από στελέχη της αγοράς. Ξέρω, έχουμε και καλό κρασί στη Σάμο και οι δικοί μας μέντορες, μέχρι στιγμής, είναι εξαιρετικοί και λένε, α, θέλουμε να βοηθήσουμε. Τους έχω υποσχεθεί κάποια στιγμή mentoring στη Σάμο. Γι' αυτό φαίνεται. Παρόλα αυτά, στήσαμε κάτι ενδιαφέρον. Με τις λίγες μας δυνάμεις και τα κτηριάκια μας, αλλά τους πολύ καλούς καθηγητές μας και τους μεταπτυχιακούς μας κτλ., αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε οποιαδήποτε ομάδα θέλουμε σε 6 νησιά. Αυτό είναι καινούριο. Μέχρι τώρα ξέρουμε. Το ΕΓ είναι στη Συγκρού, οι incubators που συνεργαζόμαστε στην Αθήνα. Ευχαριστούμε τον πρέσβη σαφώς, την Orange Group, τη Microsoft, το SEV, έτσι, τη θερμοκοιτίδα του Δήμου Αθηναίων, την αηφορία. Αυτή είναι βοηθή μας για την Αθήνα. Αλλά έχουμε 6 incubators στα νησιά. Έχω τη δυνατότητα να έχω ομάδες στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Σύρο, στη Ρόδο, σε διαφορετικά θεματικά, αλλά και συνεργασία, αν χρειαστεί, με τις τοπικές επιχειρήσεις. Εγώ κάνω, να ξέρετε, η δουλειά μου επίσης ασχολούμαι με τα της διακυβέρνησης. Ακούω όλα αυτά που λέμε για φορολογίες, για τέτοια, για τροπολογίες κτλ. Γελάω και κλαίω μέσα μου. Έτσι, είμαστε σε κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια τραγική. Ενώ οι λύσεις γενικώς δεν είναι άγνωστες. Αλλά να ξέρετε το εξής. Στη Σάμο μπορώ να ιδρύσω μια επιχείρηση σε μία μέρα. Όχι γιατί έχω κανένα σύστημα. Θυμάμαι το Σπινέλι που έκανε demo το σύστημα για μια μέρα. Κάπου δουλεύει, κάπου δεν δουλεύει και αυτό. Γιατί ξέρω το επιμελητήριο, το δικαστή, τον εμπορικό σύλλογο, το δικηγορικό σύλλογο, όποιος χρειάζεται. Είναι government by connection, ας πούμε. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει παντού αυτό. Έτσι, αλλά σας λέω ότι έχουμε τις δυνατότητες, χωρίς τρομερές επενδύσεις και τρομερά πράγματα, να κάνουμε ξένα πράγματα. Και ξέρετε τι, κυρίως είναι αυτό. Μετά με βλέπουν και λέει, κοίτα τον αυτόν τώρα, το δάσκαλο. Δηλαδή, δεν κάνω έτσι μάθημα, έτσι, για σας τα έβαλα σήμερα. Κοίτα το λέει τώρα, χωρίς λεφτά, χωρίς αυτό, χωρίς τέτοιο, κάνει και αυτός startup. Ρε εσύ, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Με το παράδειγμά μας βγαίνουν οι γερές ιδέες. Και όσο το δυνατόν πιο μικρή ηλικία. Τώρα σκεφτόμαστε να κατεβούμε επιχειρηματικότητα στα 14. Εκεί να κάνουμε μαθήματα. Ευχαριστούμε εταιρείες και φορείς και τα λοιπά. Ναι, μπορέσαμε, βοηθήσανε λίγο και οι σχέσεις μας, πολλές ήταν προσωπικές, πολλοί είναι εδώ, τους βλέπω από τους μέντορες, τώρα θα αρχίσει η δουλειά τους οι γεροί. Έχουμε 40 άτομα, ζητήσαμε, ήρθανε, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Έτσι. Κάπου σκέφτονται, στη Σάμο θα έχει καλό κρασί, στη Λέσβο θα έχει καλό ψάρι. Τέλος πάντων, θα κάνουμε και από αυτά ό,τι μπορούμε. Και ευχαριστούμε το ΚΕΜΕΛ. Αυτό κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι κανένας εδώ, κάνουν κάτι κέντρο εθελοντών μάνατζερ. Κάνουν μια δουλειά. Μπείτε στο kemel.gr. Εγώ είμαι φαν, ψηφίζω ΚΕΜΕΛ. Και τα άλλα βέβαια. Αλλά αυτούς τους τύπους θέλω να τους γνωρίσω έναν-έναν, αν γίνεται. Λοιπόν, όχι πολλά λεφτά. Δεν έχουμε ούτε να δώσουμε χιλιάδες ούτε τίποτα. Οι περισσότεροι δίνουν σε είδος και μερικοί που δεν έχουν αντίστοιχο είδος δίνουν μικροποσά, ας πούμε, στα παιδιά. Πιο πολύ να τα τραβήξουμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι το site μας θα είναι το καλύτερο δώρο για αυτές τις νέες επιχειρήσεις. Και τα sites τα οποία μπορούμε να τους ταξιδέψουμε. Εκεί έρχονται δίπλα μου και στέκονται. Όχι για να πάρουν τώρα 500 ευρώ βραβείο ή ένα κομπιούτερ. Ευχαριστούμε τις εταιρείες που δώσανε κάτι, κυρίως γιατί ζητούσανε όπως τους κλασικούς διαγωνισμούς. Τι θα κερδίσω. Αλλά το θέμα της επιχειρηματικότητας δεν είναι διαγωνισμός. Υποσχέθηκα, λέω, θα είναι ο τελευταίος διαγωνισμός που κάνω.
Δεν χρειαζόμαστε διαγωνισμούς, πάρε δώρο και φύγε. Χρειαζόμαστε incubation. Τι να σας πω τώρα, όχι με την έννοια να τους χαϊδεύουμε, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο της Silicon Valley, του Άμστερνταμ, του Ισραήλ, θέλουμε προσεκτική δουλειά για αρκετούς μήνες. Έτσι, όχι προς Θεού tampering και να στα γράψω εγώ παιδί μου. Όχι. Όποιος μπορεί θα νικήσει. Αλλά θέλουμε την μπάρα πολύ ψηλά. Αυτό που έλεγε η Νάβα από το Ισραήλ, είδατε, hardship λέει θέλει. Να είσαι αποκλεισμένος, να μην έχεις λεφτά, να σε κυνηγάνε, να μην έχεις να φας, να, εκεί θα δουλέψεις. Διάβαζα προχθές, λέει, πώς νικήσαν οι Έλληνες, ξέρετε, στη Σαλαμίνα. Κάποια στιγμή είχαν έρθει οι Πέρσες, είχαν γεμίσει τα καράβια όλα, κλπ. Ο έχων το πρόσταγμα Έλληνας στρατηγός ναύαρχος, τους άφησε, τους Πέρσες σιγά σιγά, και στριμώξανε τα ελληνικά καράβια. Βρεθήκαν όλοι οι πολεμιστές με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, ή νικάμε ή πεθαίνουμε. Δεν έχει διαφυγή εδώ. Δεν θέλω να πεθάνω τα παιδιά μου, αλλά θέλω να τους οδηγήσω σιγά σιγά σε μια σαλαμίνα κατάσταση. Να τους δημιουργήσω δηλαδή τόση δυσκολία που πραγματικά αυτοί που θα βγουν θα είναι νικητές. Εκπαίδευση κάνουμε, κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Κάνουμε και σε θερινά σχολεία, κάνουμε και στο καλοκαίρι δηλαδή. Έχουμε ίσως από τα πρώτα στην Ελλάδα μια ενδιαφέρουσα άσκηση μεταπτυχιακό σε ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Δηλαδή κάθεσαι στο μάθημα και λέει, τι θα μάθουμε σήμερα, παιδί μου, θα μάθουμε τα startups. Θα μάθουμε το Lean Startup, θα μάθουμε να κάνουμε business plan the other way. Θυμηθείτε αυτό που είπε, για όσους θέλετε να το δείτε και εκπαιδευτικά το σημερινό, υπόθηκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Το πιο σημαντικό, λέει, πράγμα, και έτσι είναι, δεν είναι το business plan, δεν είναι καν η ιδέα. Ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι το traction. Όλη η μεθοδολογία τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει, έχει γυρίσει ανάποδα. Φέρε μου πελάτες. Όχι με την έννοια τιμολόγιο μόνο, και με την έννοια, η κοινότητά μου. 100 ενδιαφερόμενους μπορείς να μου φέρεις. Εκεί πρέπει να κρίνονται σιγά σιγά όλα τα business plan και όχι στο χαρτί και στη μεθοδολογία του business canvas, που καλό είναι, αλλά είναι πια δευτερεύον, όπως ξέρουν οι πρώτες σειρές, και πιστεύω φαντάζονται και οι πίσω. Startup καφές, επίσης ωραίο, όπου ακούστε καφέ στη Σάμο, στη Λίμνο κτλ. Πηγαίνετε κι εσείς. Να σας φωνάξω να έρθετε να κάνουμε μαζί. Λοιπόν, 1:15 είναι το τελευταίο μου slide. Άρα, τουλάχιστον δεν άκουσα το κουδούνι πριν να είμαι στο τελευταίο slide. Σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι, σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ θέλω να μείνω ένα λεπτάκι. Αυτό είναι ο λόγος που ήρθα εδώ. Να μαζέψω. Να το τηλέφωνο. Το πρώτο κουδούνι που λέμε. Να μαζέψω από εσάς ιδέες. Όχι εδώ, δυστυχώς διάλογο δεν κάνουμε. Ξέρετε, θα χτυπήσω το κουδούνι, θα φύγω. Θα είμαι έξω όμως μετά στο διάλειμμα. Ιδέες. Εμείς σκεφτόμαστε πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό, το τρίτο, δείτε, ανάπτυξη πλατφόρμας για τη συνεργασία. Έχω προτάσεις από ένα παιδί. Τρομερές ιδέες. Πρέπει να μπορούμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να δικτυώνεται με άλλους 4. Και να βρίσκει ο ένας τον άλλον, χωρίς να χρειάζεται να δουλεύει το word of mouth συνέχεια και φέρε μου το φίλο σου. Αυτό να γίνει ηλεκτρονικά, να μπορέσουμε να δικτυώσουμε όλη την Ελλάδα των to be entrepreneurs και να μάθουν να συνεργάζονται. Τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, πιθανώς να βοηθήσει και αυτό. Να κάνουμε έναν incubator μεγαλύτερο με τα λεφτά του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί θα δώσει τη λύση. Έργα κτλ. Ανταγωνισμοί. Έτσι, ιδεών για συγκεκριμένες περιοχές κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το τελευταίο. Μερικοί εδώ έχετε ιδέες που τις θέλω. Και σας περιμένω στο διάλειμμα. Το κρασί το βάζω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελικά σε αυτή τη χώρα γίνονται και πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως μας εξήγησε τώρα ο κύριος Χαραλαμπίδης για τη Σάμο. Πολύ ωραία πράγματα όμως κάνει και ο κύριος Χάρης Μακρινιώτης, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος στην Endeavor Greece. Και θα μας τα πει αμέσως τώρα. Κύριε Μακρινιώτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα 640.000 εταιρείες περίπου, συνολικά. Και κάθε χρόνο δημιουργούνται άλλες 40.000. Από τις 640, οι 600.000 είναι μικρότερες από 9 εργαζόμενους. Ο μέσος όρος ελληνικής εταιρείας είναι 3 άνθρωποι, 3 εργαζόμενοι.
Το οποίο σημαίνει ότι οι εταιρείες του ΕΓΚ αυτή τη στιγμή είναι στο top 5% των επιχειρήσεων της Ελλάδος. Και το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι εστιασμένα σε μη παραγωγικούς κλάδους, όπως αυτούς που έχετε ακούσει αρκετά συχνά, είτε λέγονται εστίαση, είτε λέγεται ρούχα, μαγαζιά κλπ. Αυτό που ακούμε συχνά είναι ότι μέσα στην κρίση οι Έλληνες στράφηκαν στην επιχειρηματικότητα, ότι στράφηκαν στη γη και ότι μαζικά γυρνούν στα χωριά, ότι βλέπουν ευκαιρίες, ότι θεωρούν την επιχειρηματικότητα καλή σταδιοδρομία και ότι καινοτομούν. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τα στοιχεία, σε όλες αυτές τις παραμέτρους, δεν ισχύει τίποτα από αυτά που είπαμε. Με βάση τους τελευταίους αριθμούς, η τάση προς την επιχειρηματικότητα έχει μειωθεί κατά πολύ. Το ποσοστό επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα παραμένει στο 3%. Οι ευκαιρίες που βλέπουν οι Έλληνες λιγοστεύουν. Λιγότερο το θεωρούν καλή σταδιοδρομία σχέση με το 2008. Και οι ίδιοι θεωρούν ότι οι καινοτομικές εταιρείες είναι ακόμα λιγότερες. Άρα τα τελευταία 6 χρόνια δεν μας βοήθησαν πολύ να κάνουμε τα βήματα που όλοι θέλαμε και που όλοι λέμε στην επιχειρηματικότητα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ρωτώντας τους ίδιους επιχειρηματίες, τους καινούριους, 90% θεωρούν ότι θα φτάσουν σε ένα μέγεθος μικρότερο των 5 εργαζόμενων. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι ουσιαστικά θα αναπαραχθεί το μοντέλο της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το οποίο ουσιαστικά δεν διευκολύνει και την απορρόφηση των ανέργων που έχουν φτάσει στα επίπεδα που έχουν φτάσει. Άρα αυτό που εμείς λέμε και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει είναι τα κίνητρα να είναι απόλυτα συνδεδεμένα με το scale-up, απόλυτα συνδεδεμένα με τη μεγέθυνση της εταιρείας και όχι μόνο με κλάδους. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να λες ότι θέλω να στηρίξω τη γεωργία ή την μεταποίηση, αλλά εταιρείες που μπορούν να μεγαλώσουν από 1, 2, 5, 20 να γίνουν εταιρείες των 100-200 ανθρώπων. Και είναι αλήθεια περίεργο που η κυβέρνηση μιλάει σαν αντιπολίτευση ακόμα και η αντιπολίτευση σαν να μην ήταν ποτέ κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε εμείς στην Εντέβορ είναι ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερες νέες επιχειρήσεις. 40.000 νέες επιχειρήσεις το χρόνο είναι αρκετές, είναι πολύ πάνω από το μεσόωρο της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες που να είναι στοχευμένες σε σωστούς κλάδους και χρειάζονται αυτές να στηριχθούν στοχευμένα με διάφορους τρόπους, μερικούς από τους οποίους κάνουμε και εμείς ως Εντέβορ. Αυτό που κάνουμε εμείς λοιπόν παγκοσμίως είναι να ψάχνουμε και να βρίσκουμε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι startups, scale-ups που είναι και το θέμα μας σήμερα, και τις βοηθούμε να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να δημιουργήσουν δουλειές και τελικά οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν και πρότυπα για τους υπόλοιπους. Η Endeavor έχει παρουσία σε 20-21 χώρες πλέον σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε με το 97 από τη Νέα Υόρκη, εκεί είναι τα κεντρικά μας και σήμερα. Και ξεκινήσαμε στην Ελλάδα το 2012 εν μέσω της κρίσης. Ήταν η πρώτη κλασικά, θεωρητικά μάλλον, ευρωπαϊκή χώρα που πήγε Endeavor. Μέχρι τότε ήταν κυρίως αναδύομενες αγορές. Από την Ελλάδα και μετά έχουμε ξεκινήσει και στην Ισπανία και στην Βουλγαρία, σύντομα στην Ιταλία και στην Ανατολική Ευρώπη. Και σκοπός μας είναι να έχουμε παρουσία σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει ανάγκη για στήριξη των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι οποίοι θεωρούμε ότι κρατούν και το κλειδί για τη δημιουργία δουλειών. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο της Endeavor παγκοσμίως έχει πάνω από 1.000 επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει σχεδόν 500.000 δουλειές, έχουν αιτήσια έσοδα 7 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια και έχουν προσελκύσει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις. Πώς το κάνουμε αυτό? Και εμείς έχουμε ένα δίκτυο ανθρώπων. Η Endeavor πάνω απ' όλα είναι ένα δίκτυο. Άνθρωποι όπως ο ιδρυτής του LinkedIn είναι στο δίκτυο της Endeavor. Και προσπαθούμε να έχουμε σε κάθε χώρα που είμαστε τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά μας. Τι γίνεται στην Ελλάδα? 5 πράγματα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πολύ πρακτικά να δημιουργήσουμε επιχειρηματίες οι οποίοι θα δημιουργήσουν δουλειές για τους επόμενους. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πρότυπα. Θέλουμε να έχουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας το οποίο είναι κάθε άλλο παρά προφανές στην Ελλάδα. Και τελικά να δημιουργήσουμε μια κοινότητα η οποία να περιλαμβάνει και άλλους οργανισμούς, σαν και αυτούς που ακούστηκαν προηγουμένως, και ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Κάνουμε διάφορα πράγματα με τις μικρομεσαίες εταιρείες που δουλεύουμε, είτε πρόκειται για στρατηγικές συμβουλές για το πώς θα μεγαλώσουν, είτε για είσοδο σε νέες αγορές μέσω του δικτύου και της παρουσίας της Endeavor σε διάφορες χώρες, χρηματοδοτική υποστήριξη μέσω συνεργασιών, βοήθεια σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, branding και επικοινωνία. Προσπαθούμε να έχουμε μια συνολική συνεργασία με τους επιχειρηματίες, κάποιοι από τους οποίους θα μιλήσουν και σε εσάς αργότερα από εδώ. Από αυτό το βήμα. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε ένα αρκετά ισχυρό διοικητικό συμβούλιο στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα που είμαστε, μεταξύ των οποίων είναι και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος που ακούσατε το πρωί. Είναι και άνθρωποι όπως ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος του Τιτάνα,
άνθρωποι από τη Βιοχάλκο, κύριε Παπαδοπούλου, τον Μπισκότον Παπαδοπούλου. Είναι γενικά επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μια νοοτροπία να βοηθήσουν λίγο τους επόμενους. Έχουμε στρατηγικούς συνεργάτες όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, η Ernst & Young, η Deloitte, η DDB, μεγάλοι οργανισμοί που βοηθούν με δωρεάν υπηρεσίες τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και προφανώς έχουμε και μια πρόσβαση σε ένα δίκτυο πάνω από 3.000 ανθρώπων, 3.000 ανθρώπων σε πάνω από 20 χώρες. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα εταιριών που κάνουμε support. Κάποια μπορεί να τα ξέρετε, είναι από διαφορετικούς κλάδους. Είναι όλες εταιρείες που είναι από μισό εκατομμύριο ευρώ τζίρο μέχρι 25-30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είτε είναι στον αγροτικό τομέα και στο τρόφιμο, όπως είναι το Παπαδημητρίου Τοξίδι και η Green Cola ή Ferreco που θα ακούσετε αργότερα, είτε είναι η Travel Planet στο κομμάτι των online travel agencies. Προσπαθούμε να έχουμε παρουσία στους κορυφαίους εκπροσώπους του κάθε κλάδου, στο κομμάτι αυτό των 500.000 ενός εκατομμυρίου με 30 εκατομμύρια ευρώ τζίρου το χρόνο. Τι έχουν κάνει αυτοί οι επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια, και αυτά είναι τα νούμερα μέχρι το Δεκέμβρη, έχουν δημιουργήσει πάνω από 3.500 δουλειές. Τους τελευταίους δύο μήνες αυτό το νούμερο έχει ανέβει πάνω από 4.500. Το 80% των δουλειών αυτών είναι εκτός Αττικής, που εκεί ουσιαστικά υπάρχουν και μεγαλύτερες ευκαιρίες και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Επιπλέον, έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά 80% και τις δουλειές κατά 50%, 45% για την ακρίβεια, τη στιγμή που η Ελλάδα βυθιζόταν. Την τελευταία διετία που το ΑΕΠ μειώθηκε μόνο την τελευταία διετία 15% και οι δουλειές κατά 20%, οι επιχειρηματίες αυτοί τραβάνε ουσιαστικά το κάρο της οικονομίας και δημιουργούν δουλειές και έσοδα πολλαπλάσια σε σχέση με άλλους. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα των τζίρων που διαχειρίζονται είναι πάνω από 200 εκατομμύρια, το 110 που βλέπετε είναι μέχρι το Δεκέμβριο, και έχουν προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις. Επίσης, τα τελευταία δύο μήνες έχουν προσθεθεί άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Ένα παράδειγμα είναι, ίσως το έχετε ακούσει πρόσφατα, της Ελλάς Direct, μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία δέχτηκε επενδύσεις από ένα μεγάλο αμερικανικό fund, τη Third Point. Οι επιχειρηματίες μας έχουν παρουσία σε 50 περίπου χώρες. Ο κόσμος τους είναι όλη γη. Και ουσιαστικά ένα πράγμα που τους βοηθάμε πέρα από την υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα είναι πώς θα πούμε και τις ιστορίες τους. Πώς θα μιλήσουν αυτοί για το πώς δημιουργήσαν επιχειρήσεις. Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τα πράγματα που βλέπουμε μέσω του δικτύου των συνεργατών που έχουμε στα media και μέσω και παρουσίας κάποιων ανθρώπων των media στο διοικητικό μας συμβούλιο. Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε και με τα μεγαλύτερα διεθνή κανάλια στο συγκεκριμένο κομμάτι, είτε λέγεται το CNBC, είτε λέγεται το Guardian. Έχουμε παρουσία, έχουμε γνώμη, έχουμε λόγο και προσπαθούμε να δείξουμε μια Ελλάδα όπως τη φανταζόμαστε, όχι με θεωρίες και θεωρητικές παρουσιάσεις και τα προβλήματα ποια είναι, αλλά με ανθρώπους που κάνουν πράξη αυτό το μοντέλο που όλοι ονειρευόμαστε για τη χώρα. Το όραμά μας είναι να έχουμε παραπάνω από 35, γύρω 40 εταιρείες τα επόμενα 2-3 χρόνια στο δίκτυό μας. Για να το κάνουμε αυτό θα ξεκινήσουμε από πολλαπλάσεις, χιλιάδες εταιριών οι οποίες φτάνουν σε μια διαδικασία επιλογής διεθνώς με κάποιους από αυτές να καταλήγουν στο δίκτυο της Endeavor, να δημιουργήσουμε πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας και το πιο σημαντικό, αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι μια μαγιά του νέου μοντέλου ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο έχει συνεργατικότητα, έχει ανθρώπους που βοηθούν ένας τον άλλον, που μιλάνε με διεθνή κεφάλαια, που εξάγουν, που δεν γκρινιάζουν, που ουσιαστικά είναι άνθρωποι που παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, παίρνουν τις επιχειρήσεις στα χέρια τους και δημιουργούν πρότυπα και για τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χάρη Μακρινιώτη και να καλέσω κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Στάγκο. Ο κύριος Στάγκος είναι δημιουργικός επιχειρηματίας, φαντάζομαι γνωστός στους περισσότερους από εμάς. Κύριε Στάγκο, καλώς ήρθατε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και τον Πρόεδρο, αλλά και τη φοβερή ομάδα που συνεργαστήκαμε μαζί και δουλέψαμε για να φτιαχτεί η σημερινή ημερίδα. Κατά δεύτερο, είναι πολύ μεγάλη χαρά
για μένα και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας για να μοιραστώ και την ιστορία των industry disruptors, ακόμα ένας οργανισμός που βοηθά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά λίγο διαφορετικός, και για να σας πω και τι κάνουμε για αυτές τις επιχειρήσεις. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων εκεί γύρω στα 40 και λίγο κάτω από τα 40, που επιχειρούμε και επιβιώνουμε όλες αυτές τις ιστορίες της κρίσης και βλέποντας τα δραματικά νούμερα, την ανεργία στους νέους ανθρώπους, όλους τους ταλαντούχους φίλους μας να φεύγουν και γενικά να χάνουμε την ελπίδα για το τι γίνεται στην επόμενη μέρα, αποφασίσαμε και είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Με όση δύναμη να μας αναλογεί. Και για να αλλάξουμε τα πράγματα, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και να δούμε ότι μπορούμε να γίνουν πράγματα ακόμα και σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Γιατί ξέρετε, στα κινέζικα η λέξη κρίση έχει δύο χαρακτήρες. Και ο ένας χαρακτήρας είναι ο κίνδυνος, ο άλλος είναι η ευκαιρία. Και εμείς βαλθήκαμε να αποδείξουμε ότι μπορεί να είναι ευκαιρία η κρίση και πάντα είναι ευκαιρία η κρίση για τους μεγάλους, για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν και να αναπτυχθούν, αλλά εμείς βαλθήκαμε να αποδείξουμε ότι μπορεί να είναι και για τους πολλούς. Όχι μόνο για τους λίγους, αλλά για όλους, αρκεί κανείς να δει τα πράγματα από μια θετική πλευρά. Γιατί είναι προφανές ότι είναι η οικονομική σταθερότητα και η αστάθεια που ζούμε και είναι πάρα πολύ, είναι μια επίπονη πραγματικότητα, αλλά ο δικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στη χώρα, να το δυναμώσουμε για να σταθεί και να μπορέσει να προσφέρει και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί πια μιλάμε μόνο για παγκοσμιοποιημένες αγορές. Και αν θέλετε, εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στο δαιμόνιο του Έλληνα. Δεν συμφωνώ με το χάρη ότι έχουμε αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις που ιδρύονται. Και θα σας πω γιατί. Γιατί η διαδικασία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και σε αυτή τη διαδικασία που ιδρύω, αποτυγχάνω, μαθαίνω και εξελίσσομαι συνολικά. Ακόμα και να μην γίνουν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, αν αποτύχουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δεξιότητες που θα πάρουν είναι πολύ σημαντικές για να βοηθήσουν συνολικά στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να ξαναξυπνήσουμε όλους τους νέους ανθρώπους, που γιατί όλοι έχουμε ιδέες, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να περάσουν σε ένα συνειδητό όνειρο. Ξέρετε, συνειδητό όνειρο είναι αυτό που ονειρεύομαι ξύπνιος. Όταν μπαίνω σε ένα όνειρο και έχω αυτή τη συνείδηση, ενώ το όνειρο εξελίσσεται κανονικά. Και τότε είναι η στιγμή που ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει πολύ πιο δυναμικά πράγματα, τα οποία δεν θα μπορούσε να κάνει και να φανταστεί ότι μπορεί να τα κάνει ποτέ σε μια πραγματική διάσταση. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτή την πεποίθηση θέλουμε να εμφυσίσουμε στους νέους επιχειρηματίες. Γιατί τελικά οι μεγαλύτερες κρίσεις δεν είναι ούτε οικονομικές, ούτε πολιτισμικές, ούτε θρησκευτικές. Είναι κρίσεις φαντασίας. Γιατί οι άνθρωποι φοβόμαστε την αλλαγή και δεν προχωράμε στο να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί μένουμε κολλημένοι σε ό,τι έχουμε μάθει. Και όσο περισσότερα έχουμε, τόσο πιο δύσκολα να αφήσουμε το status quo που έχουμε μάθει. Και τελικά δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πάντα μπροστά και να προχωράμε και να μεγαλώνουμε υγιώς. Αυτό δεν συμβαίνει και στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Εάν γινόντουσαν οι δομικές μεταρρυθμίσεις και οι τομές που έπρεπε και δεν μέναμε κολλημένοι, δεν θα είχαμε μια άλλη πραγματικότητα. Και έτσι όλα αυτά μας οδήγησαν στο να δημιουργήσουμε τους industry. Και να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά ιδρυτών επιχειρήσεων είναι δικός μας στόχος. Founder με την κουλτούρα του παίρνω ρίσκα, του δουλεύω σκληρά, του είμαι παθιασμένος, του εφεύρω, ανακαλύπτω λύσεις, χωρίς να με σταματάει τίποτα. Πώς το κάνουμε αυτό? Εμείς επιλέξαμε 6 τομείς, όπως είδατε και το τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι πολύ κοντά στην. Και αυτά ήταν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε εκ των πραγμάτων, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Επιλέξαμε, δεν ήταν το μόνο, επιλέξαμε 6 τομείς της ελληνικής οικονομίας που νομίζουμε ότι πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Τουρισμός, τεχνολογία, οριζόντια και κάθετα, δημιουργικές βιομηχανίες, η υγεία, η ενέργεια.
και η αγροτική επιχειρηματικότητα και το Agitech. Και πάνω εκεί έχουμε αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία, τα οποία δίνουμε, παρέχουμε στους νέους επιχειρηματίες, προκειμένου αφενός να αναδείξουμε τις πιο καινοτομικές και ανατρεπτικές ιδέες, αφετέρου αυτοί οι άνθρωποι να πιστέψουν τις ιδέες τους και τρίτον να χτίσουμε σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας. Στρατηγικά, εμείς πιστεύουμε στους διαγωνισμούς. Άκουσα πριν ότι δεν θέλω να κάνω άλλο διαγωνισμό, αλλά πιστεύουμε σε διεθνές περιβάλλον διαγωνισμό. Τρέχουμε 5 διαγωνισμούς τομεακούς, αναπυλώνα δηλαδή, ένα σέκτορ της οικονομίας, εκ των οποίων αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε σε παγκόσμια εμβέλεια, γιατί είναι όλοι διεθνείς διαγωνισμοί πια, στο οποίο από όλο τον κόσμο τα καλύτερα startup διαγωνίζονται για να αναδείξουν τις ιδέες τους. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το ταλέντο, αλλά βρίσκεται και η σύμπραξη μεταξύ των καινοτόμων ανθρώπων που μπορεί να γεννήσει νέα πράγματα. Και βεβαίως το δεύτερο εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Το κομμάτι της εκπαίδευσης, έχουμε φέρει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο τεχνολογικό επιταχυντή του κόσμου, το Founder Institute, που μέσα σε 14 εβδομάδες παίρνει έναν άνθρωπο σε ιδέα και εάν καταφέρει να τελειώσει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αυτός γίνεται μετά μια sustainable επιχείρηση κατά 88,5%. Και βεβαίως χωρίς το πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια που γεννάται η καινοτομία και η γνώση, δεν θα είχε και νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Άρα και στόχος μας σαν industry είναι να δουλεύουμε και με τους θεσμικούς στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια και τους θεσμικούς φορείς, αλλά βεβαίως να ανοίγουμε συνέχεια και ένα δίκτυο προς το εξωτερικό και να κοιτάμε προς τα έξω. Δείτε ένα βίντεο για το Future Agro Challenge και θα σας πω τι είναι. Where do agro-innovations flourish and interact globally? Every nation and region are facing different challenges around food security. Individuals and visionaries often feel overwhelmed by the complexities to integrate in the agricultural ecosystem. Discovering solutions to global challenges should not be so complicated. Future Agro Challenge is a field of interactions between international agro innovators and investors that address the future of healthy food, from the farmer to the consumer, and furthers the agricultural revolution. Future Agro Challenge supports startups, farmers, manufacturers, and distributors from countries across several continents in a global dialogue. The most promising ideas and ventures are selected to compete in the global championships in Athens, Greece. The crossing of three continents, rich in diversity in both wild and cultivated plant species, the source of the famous Mediterranean diet. www.futureagrochallenge.com. The Future Agro Challenge turns your idea into a global solution. A global network of impact makers. A podium for potential partners and clients. A channel to make your idea newsworthy. A platform to meet investors and attract funds. Opening new markets. Creating new synergies. One individual cannot solve a global challenge, but a community of visionaries and game changers together can. Be an impact maker. Join now, Future Agro Challenge, powered by industry disruptors, game changers. Το Future Agro Challenge είναι ο ένας, μαζί με το Innovation Project που είναι για την υγεία, από τους δύο διαγωνισμούς που πια τρέχουν παγκόσμια, φέρνοντας τα πιο καινοτόμα startup από όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με το Kauffman Foundation, που είναι ένας από τους πιο ισχυρά ιδρύματα που προάγουν την επιχειρηματικότητα στην Αμερική, στην Ελλάδα, για να διαγωνιστούν και να δείξουμε τις καλύτερες ιδέες που θα αλλάξουν σε επίπεδο διατροφής και υγείας και αγροτικής επιχειρηματικότητας πραγματικά τον κόσμο. Και βεβαίως, σε αυτό που δουλεύουμε πάρα πολύ, είναι στη δικτύωση και στο άνοιγμα των καναλιών και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχουμε την τύχη να δουλεύουμε με το Kauffman Foundation πολύ στενά, να είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας από 160 χώρες και παράλληλα να έχουμε διμερείς συνεργασίες με κάποια από τα πιο ισχυρά, αν θέλετε, ιδρύματα και θεσμούς που προάγουν τα startup και την νεανική επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα αυτό που προσπαθούμε είναι να είμαστε κοντά με τους θεσμικούς, ώστε να φέρνουμε αυτή τη μίξη μεταξύ των μεγάλων παιδιών, των μεγάλων επιχειρηματιών, με τους νέους μικρούς και να τους δίνουμε ευκαιρίες δικτύωσης. Και
Ξέχασα ότι η ναυαρχίδα όλη αυτή τη ιστορία είναι το Disrupt, μια εκδήλωση που κάνουμε τον Οκτώβρη, θα γίνει φέτος, και η οποία εκεί μία σειρά από δράσεις έρχονται όλες με masterclasses, με κορυφαίους ομιλητές, έρχονται για να κουμπώσουν και να φέρουν κοντά όλο το οικοσύστημα και να δώσουν ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς έχουμε μια στρατηγική συνεργασία με αρκετά διεθνή μέσα και αναδεικνύουν διάφορα από τα stories τα οποία βγάζουμε. Και αν κανείς θέλει να μετρήσει και κάποια πράγματα από αυτό που κάνουμε, γιατί στο τέλος της ημέρας το πιο σημαντικό αυτό είναι, να μετράμε και το impact, κανείς θα διαπιστώσει ότι ένας μικρός ανεξάρτητος οργανισμός έχει καταφέρει να δώσει 650.000 σε μετρητά, non-equity, δεν παίρνουμε κάτι για αυτά, τα δώσαμε υπό τη μορφή award, όχι με τη μορφή βραβείου και γεια σας, αλλά με τη μορφή σταδιακών πληρωμών για να παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτών των ανθρώπων. Συνολικά έχουμε καταφέρει να δώσουμε πάνω από 2 εκατομμύρια σε υπηρεσίες και χρήματα μόνο από ιδιωτικούς φορείς, καθόλου δημόσιο, καθόλου ευρωπαϊκούς πόρους, σε νέους ανθρώπους που θέλουν να αναδείξουν και να επιχειρήσουν να κάνουν πράξη τις ιδέες τους. Πάνω από 120 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης, γιατί δεν τα κάνουμε όλα δωρεάν, το Founder Institute δεν είναι δωρεάν. 200 startups έχουμε πάει συνολικά σε 26 χώρες, με τη μεγάλη πλειονότητα τα 110 στην Ελλάδα να έχουν παρουσιάσει, μπροστά σε επενδυτές και κοινό, τόσο εξασκώντας τις δεξιότητές τους, αλλά όσο και να έχουν τεράστια ευκαιρία δικτύωσης και συχνότησης με μεγάλους επιχειρηματίες αλλά και επενδυτές. Από τα 110 startup που έχουν περάσει στις τελικές διαδικασίες, στις διαγωνιστικές τις δικές μας και έχουν παρουσιάσει ζωντανά στη χώρα, τα 77 από αυτά συνεχίζουν να είναι ενεργά και να πηγαίνουν καλά. Ενώ σε 188 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουμε δώσει συστηματικό training. Και όλα αυτά τα έχουμε κάνει μέσα σε 24 μήνες. Με αρκετό πάθος, αρκετό εθελοντισμό και κυρίως ένα όραμα το οποίο θα καταλήξουμε σε αυτό. Εάν κανείς μετρήσει, τουλάχιστον 100 startups έχουμε δώσει ευκαιρίες σε διεθνή και σε εθνικά media να παρουσιαστούν οι ιδέες τους και να δώσουμε αυτό το good vibe, ότι πράγματα συμβαίνουν στη χώρα. Συνολικά έχουμε πάνω από 450 partners στις 160 χώρες. Μέσω του δικτύου του Kaufman αλλά και μέσα του FI έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε ένα δίκτυο περισσότερο από 5.000 μέντορες, μεταξύ των οποίων τεράστια ονόματα, στο οποίο βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι διαθέσιμοι με το κινητό, αλλά είναι διαθέσιμοι στο να απαντήσουν και να δώσουν και περίγραμμα της χώρας που βρίσκονται, αλλά και διαθέσιμοι να δώσουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις για το τι γίνεται και τι κανείς μπορεί να χτίσει σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως έχουμε μια ομάδα μεντόρων, η οποία μεγαλώνει και οριμάζει, 50 συνολικά μέντορες, όλοι entrepreneurs και C-level, δηλαδή σε corporate επίπεδο υψηλό, για να μπορούν να δώσουν μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία και υπεραξία στις ομάδες που δουλεύουμε μαζί. Καινοτόμο αρκετά είναι ένα καινούριο πτυχίο που φτιάξαμε, ένα καινούριο major στο International MBA της ΑΣΟΕ, που για πρώτη φορά ανοιχτό κρατικό πανεπιστήμιο άνοιξε την πόρτα του και φτιάξαμε μαζί ένα major στο οποίο δημιουργήσαμε και 22 υποτρόφους. Κάθε χρόνο 10 και 12 άνθρωποι κάνουν το MBA τους και παράλληλα αναπτύσσουν την επιχειρηματική του, εποάζουν την επιχειρηματική τους ιδέα και έτσι βγαίνουν με ένα ολοκληρωμένο και καταρτισμένο από τη μια επιστημονικά πτυχίο, αλλά και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιούν. Από αυτούς, τους 10 που έχουν τελειώσει, ήδη οι 4 είναι επιχειρήσεις οι οποίες προχωράνε δυνατά. Και βεβαίως, αν κανείς μετρήσει και το indirect και το direct impact, το πόσους έχουμε επηρεάσει, πόσους έχουμε κρατήσει να επιχειρούν μέσα στα startup, αλλά και πόσους έχουν προσλάβει, κανείς μπορεί να εκτιμήσει ότι είναι κοντά στους 3.000 ανθρώπους. Μια γεύση του Disrupt και το Disrupt μαζί με τους διεθνείς διαγωνισμούς μας και γενικά με τη δράση μας, εμείς έχουμε ένα σκοπό. Πραγματικά να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα ένα hub καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Γιατί νομίζουμε ότι γίνεται να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά επιχειρηματιών που να έχουν αποτέλεσμα και μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχόμαστε ολόψυχα στον κύριο Στάγκο να κάνει το όραμα του πράξη για το καλό όλων μας και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο μας σημερινό ομιλητή, τουλάχιστον για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, ο οποίος είναι ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου Onyx Technologies. Κύριε Ξενοκώστα, καλώς ήρθατε. Τελευταίως, μετά από τόσους πολλούς καταρτισμένους και καταξιωμένους ομιλητές, το μόνο που μου μένει να μιλήσω είναι για το τίποτα. Και να ελπίσω ότι δεν θα φύγετε να πάτε να απολαύσετε έξω το σάντουιτς. Μπορώ να υποσχεθώ και κάποιο δωράκι μετά. Οπότε, παρακαλώ, μείνετε. Φεύγουν. Λοιπόν, επηρεαζόμενος από μια ταινία που είδα σε μια πτήση μου την τελευταία προχθές από τη Νέα Υόρκη προς το Λονδίνο, το The Theory of Everything, μια εκπληκτική ταινία που διδάσκει τόσο τη δύναμη του μυαλού αλλά και της ψυχής ενός υπερήρωα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας του Stephen Hawking, αποφάσισα να δώσω το συγκεκριμένο τίτλο λοιπόν σε αυτή την παρουσίασή μου και που αφορά τη δημιουργία του κάτι από το τίποτα και στην οποία κατέγραψα ούτε λίγο το πολύ τις εμπειρίες μου αλλά και την ψυχή μου. Είμαι λοιπόν ο Πάνος Ξενοκώστας, προτιμώ το Πάνος καθώς το επίθετό μου από τη παιδική μου ηλικία. Έχει παραποιηθεί μέχρι και έχει κακοποιηθεί βάναυσα. Το έχω ακούσει Ξενοφόντας, Ξενοκράτης, Παπανότας, Παπακώστας και στην Αμερική τα τελευταία δύο χρόνια Mr. X. Μεγάλωσα. Ναι, τέλειωσε, ένα γράμμα έμεινε. Μετά είναι το τίποτα. Μεγάλωσα λοιπόν σε μια μικροαστική οικογένεια που μετακόμισε στην Αθήνα όταν ήμουν 2 ετών από τη Λαμία. Μεγάλωσα με τα απολύτως βασικά και απαραίτητα για να πηγαίνω σχολείο και αυτό με ένα υψηλό τίμημα για τους γονείς μου. Αυταπάνηση οποιασδήποτε επιθυμίας τους, δεν είχαν ποτέ δικό τους αυτοκίνητο. Διακοπές κάνα μόνο στο χωριό πηγαίνοντας με το γνωστό σε όλους μας τρένο του ΟΣΕ, τότε έκανε 5,5 ώρες και πάντα το εισιτήριο με κάποιο μαγικό τρόπο είχε διπλοπουληθεί, που σημαίνει όρθι. Αλλάζαμε ρούχα όταν άλλαζε το νούμερο και μετακινούμε τους γονείς μου μόνο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Σχεδόν κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία και μια φορά το μήνα στην Ακρόπολη και ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος που είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, μου έλεγε πως ό,τι έχουμε το χρωστάμε στη δουλειά του και στο αφεντικό του. Και δεν θα έχει λόγο να ζήσει αν τα υγεία του δεν είναι τίμοι άνθρωποι και άξιοι. Σπούδασα αεροναυπηγός. Ήμουν αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας για λιγότερο από 8 χρόνια. Μέχρι που έφτασε η πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου να παραιτηθώ από κάτι, που ήταν να παραιτηθώ ουσιαστικά από το δημόσιο και να ακολουθήσω τον όνειρό μου. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν η φλόγα που με έκυγε και με καίει ακόμα τα βράδια και με αφήνει να κοιμάμαι. Και ήταν η συνειδητή επιλογή να ιδρύσω τη δική μου εταιρεία, να δημιουργώ θέσεις εργασίας και να ξεκινήσω μαζί με τον κόσμο μου το κυνήγι της πρωτιάς για ό,τι κάνουμε, όσο και αν πάρει. Ξεκίνησα το 4 με το 5, με ένα κεφάλαιο που είχα τότε εκείνη την περίοδο 60.000 ευρώ, μαζί με 5 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 3 είναι ακόμα μαζί μου στην πρώτη γραμμή και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από το 5 και μετά που ξεκινήσαμε, δεν έχω ζήσει τίποτα άλλο εκτός από κρίσεις. Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο με τα Ολυμπιακές, παγκόσμιες, τραπεζικές, ελληνικές, αξιών. Δηλαδή δεν υπάρχει κρίση που να έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν ζω εδώ και 2 χρόνια με τη γυναίκα μου και 4 παιδιά στη Νέα Υόρκη. Αισθάνομαι στο σπίτι μου ακόμα και το αεροπλάνο. Και όπως ακούσατε, είμαι ιδρυτής και στο τιμόνι του ομίλου Onyx και επικεφαλής επενδυτικών κεφαλαίων. Λοιπόν. Δεν ξεχάσαμε ότι έχουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, από τη Νέα Υόρκη, λοιπόν, από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη. Μια πολύ σύντομη ματιά. Στη δεξιά στήλη βλέπουμε τι κάνουμε οργανικά στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, οι κλάδες δραστηριοποίησης είναι αυτός της αεροπορικής υποστήριξης, των ολοκληρωμένων λύσεων, της νανοτεχνολογίας. Το growth rate τα τελευταία 3 χρόνια είναι 45%. Απασχολούμε λιγότερους από 400 ανθρώπους πλέον. Εμπλεκόμαστε σε διάφορους κλάδους και υπάρχουν πάρα πολλά opportunities που θέλουμε να δούμε να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στην περιοχή. Αριστερά, όπως κοιτάτε, βλέπουμε ότι στη Νέα Υόρκη πριν 2 χρόνια, ξεκινώντας από την Onyx Technologies INC, ιδρύουμε ειδικού σκοπού επενδυτικές εταιρείες και επενδυτικά funds με σκοπό να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίκτυο πολλών αξίας πολύ μεγάλων διαχείρισης assets under management, το οποίο μας δίνει πρόσβαση σε πολύ μεγάλα κεφάλαια να πραγματοποιήσουμε τα όποια σχέδιά μας. Και αυτό ήταν και ο λόγος που πριν 2 χρόνια
πήρα την απόφαση να μετακομίσω εκεί. Τι είναι λοιπόν το startup? Είναι η αρχή της δημιουργίας. Είναι η στιγμή που και στη βίβλο αναφέρεται ως εν αρχή είναι το χάος. Είναι η στιγμή που υπάρχει μόνο το αίσθημα. Είναι η στιγμή που το μέλλον το έχει φτιάξει με στο μυαλό σου. Οι εικόνες από το μέλλον είναι πιο δυνατές από την ίδια την πραγματικότητα. Τη στιγμή που αισθάνεσαι μέσα σου την ακατανίκητη αστήρευτη επιθυμία να ξεκινήσεις κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο σου και κατ' επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η ανάγκη που αισθάνεσαι να ηγηθείς ενός χώρου, να εμπνεύσεις ανθρώπους γύρω σου, να ζητήσεις να σε πιστέψουν άνθρωποι και να σε ακολουθήσουν που ποτέ δεν γνώριζες από πριν. Είναι ανάγκη να δημιουργήσεις κάτι από το τίποτα. Είναι όλα αυτά που νιώθεις να έρχονται και κανένας άλλος δεν τα βλέπει. Απλά κάποιοι σε πιστεύουν και σε ακολουθούν. Ενώ άλλοι σε θεωρούν τρελό, φιλόδοξο, μέχρι και γραφικό, αλλά εσένα δεν σου καίγεται καρφί. Είναι η στιγμή που κάνεις μια συμφωνία με τον εαυτό σου να αφιερώσεις την υπόλοιπη ζωή στο να χτίζεις το όραμά σου. Να μην αφήσεις τίποτα όρθιο ανάμεσα σε σένα και στην πραγματοποίηση των ονείρων σου και να ψηφίσουν όμως κοινή συλλογική και τη κοινωνική προέλευση. Να είσαι έτοιμος να κάνεις restart στον ίδιο στον εαυτό και τη δική σου επανάσταση μέσα από τη δημιουργία. Πρέπει λοιπόν να έχεις πάρει μια συνειδητή απόφαση να αναγεννιέσαι από τις τάχτες σου, να προσαρμόζεσαι και να αλλάζεις προς το καλό, να γίνεις ουσιαστικά εσύ ο ίδιος αυτό που ζητάς από τους άλλους να κάνουν και κυρίως να είσαι πάντα προετοιμασμένος μπροστά στην επόμενη ευκαιρία και όχι να καταργέσεις την τύχη σου σε κάθε αναποδιά. Σήκω λοιπόν, κάθε φορά που πέφτεις πιο δυνατός και όσοι σου βάζουν εμπόδια και προσπαθούν να σε εξοντώσουν, δείξου πολύ απλά πως σε φτιάχνουν πιο δυνατό. Πρέπει όλοι να καταλάβουν, ξεκινώντας την εταιρεία σου, ότι είσαι τόσο εθισμένος με το όνειρό σου, που δεν θα καταλήψεις ποτέ την προσπάθεια οποιοδήποτε να σε αποτοξινώσει από αυτό. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα οποιοδήποτε θα τα κάνει βασιζόμενος στις οικονομίες που έχει κάνει. Θα κάνει οποιαδήποτε δουλειά, ναυτικός, σερβιτόρος, οικοδόμος, queer, ό,τι είναι, δεν υπάρχει καμιά δουλειά που είναι ντροπή. Δούλεψε 10 δουλειές ταυτόχρονα, δούλεψε 18 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, όλο το χρόνο, αρκεί να μαζέψεις αυτά που χρειάζεται για να ξεκινήσεις. Για να ξεκινήσεις την εταιρεία σου, μην περιμένεις τα κεφάλαια να έρθουν. Είπαμε, ξεκινάω την επιχείρησή μου, είναι ένα παιχνίδι που αντιβαίνει στη λογική, αφού έχεις 95% πιθανότητα να αποτύχεις και εσύ κοιτάς μόνο το 5%. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τι χρειάζεται. Όπως είπαμε, απαιτείται ο συμβασμός σου με το τίποτά σου, με την ιστορία σου, την αυτογνωσία σου, καθώς ηγέτης και επακεφαλής επιχείρησης με σύνδρομα ισοδυναμεί με δημόσιο κίνδυνο. Όπως έλεγε και ο υπερήρωάς μου Αριστοτέλης Ωνάσης, οι φτωχοί άνθρωποι σήμερα μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους. Οι φτωχοί στο μυαλό αδύνατο. Το δεύτερο, απόφαση και δέσμευση ζωής. Είναι η δέσμευση, η αφοσίωσή σου απέναντι στους δικούς ανθρώπους, στους μελλοντικούς σου μετόχους, στους τραπεζίτες σου, οι οποίοι σου εμπιστεύονται χρήματα άλλων, τον πελαντό σου και της κοινωνίας, αφού οτιδήποτε σου που κάνεις αντανακλάσεις τους ανθρώπους. Όπως είπαμε και πριν, πρέπει να εξασφαλίσεις τα πρώτα 60.000 ευρώ. Το επαναμοιζόμενο και seed capital. Συνήθως είναι χρήματα που εξοικονομείς, όπως είπαμε, από διάφορες δουλειές που έχεις ματώσει να αποκτήσεις. Πρέπει με το που τα αποκτήσεις να τα ρίξεις άμεσα στη δουλειά. Μην τα λυπηθείς, μην αφήσεις το φόβο της αποτυχίας να σε νικήσει, καθώς η ήττα είναι καθαρά μια νοητική κατάσταση στην οποία επιβάλλεις τον εαυτό σου όταν απομένεις σε ψυχικά αποθέματα. Το αίτητο είναι εφικτό για κάποιον που δεν θα αποδεχτεί την ήττα. Και τέλος, δεν έχεις την πολυτέλεια στο ξεκίνημά σου να επιλέξεις τον ακριβή τρόπο που θα φέρνει τα πρώτα έσοδά σου. Έχεις την πολυτέλεια να έχεις το όραμά σου και το στόχο σου, να φτιάξεις το σχέδιό σου και την ομάδα σου και κατά τα άλλα, μέσα στο πλαίσιο δεξιοτήτων σου, να βρεις τι θα σε ταΐζει κάθε μέρα, τι θα σε κάνει αναγνωρίσιμο και ποιο είναι το αστέρι που θα σε απογειώσει. Πορεύομαι λοιπόν έχοντας συνειδητοποιήσει πως no miracles here. Εκεί έξω δεν υπάρχουν μπαμπάς και μαμά που θα σε συγχωρούν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς τις ιδέες σου, άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς να σε γνωρίσουν και κυρίως να ακούσουν από το στόμα σου πόσο φοβερός μαθητής ήσουν, πόσο αγωνιάζει να αλλάξει τον κόσμο και να σώσει τον πλανήτη. Υπάρχουν όμως άνθρωποι έτοιμοι να σε αγκαλιάσουν, να σε δουν να αλλάζει τον κόσμο και τον πλανήτη μέσα από τα έργα σου, άνθρωποι που θα σε αγκαλιάσουν τις ιδέες σου κάνεις πραγματικότητα. Να τους δείξεις τι φοβερή ομάδα έχεις φτιάξει και να καταφέρνεις τη γνώση που έλαβες στα σχολεία να την αξιοποιήσεις μέσα από τη δουλειά, αυξάνοντας την αξία της. Ενεργοποίησε τους πάντες γύρω σου για να σε βοηθήσουν. Η βοήθεια είναι καλοδεχούμενη από όπου και αν μπορείς να την πάρεις. Η δε συμπεριφορά σου και ο τρόπος που θα αξιοποιήσεις αυτή τη βοήθεια είναι και το πρώτο δείγμα γραφής σου. Το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτή τη διαδρομή είναι η ιστορία σου και το όνομά σου. Για μένα προσωπικά η τήρηση του λόγου μου είναι πάνω από οποιοδήποτε κέρδος, όφελος και μετρήσιμο μέγεθος. Σχέδιο, ομάδα, μετρήσιμους στόχους, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και απόλαυση την ελευθερία που σου δίνει η δική σου επιχείρηση, ελευθερία να δουλεύει συνέχεια και πάντα.
Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ποντάρεις τα πρώτα βήματα ο ίδιος και να ρισκάρεις τον εαυτό σου. Γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κανένας άλλος για σένα. Μην ξεχνάς ότι είσαι ένας άγνωστος χωρίς κανένα δείγμα γραφής. Δραχμής. Μετά τον άλλο, το είπα και εγώ. Οπότε μην μπερδεύεις τον εαυτό σου με πετυχημένους που μπορεί να χρησιμοποιούν χρήματα άλλων. Την εμπιστοσύνη την κέρδισα με τα χρόνια και επειδή πήραν πολλά ρίσκα πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και να είστε βέβαιοι όλοι ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλά κεφάλαια, είτε ιδιωτικά είτε προσωπικά, είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη. Η τύχη ευνοεί μόνο τους τολμηρούς και ανταμείβει τους γενναίους. Επίσης, βρες κεφάλαια από τον κύκλο σου με έξυπνους τρόπους. Ένας γνωστός που θα σου παραχωρήσει ένα χώρο για γραφείο, ο φίλος που θα δουλέψει μέσα από μια ειδική συμφωνία, ο θείος που θα σε γνωρίσει ένα άλλο θείο, που θα σε γνωρίσει ένα άλλο θείο και μετά από 10 γνωστούς μπορεί να φτάσει σε μια τράπεζα που θα πάρει ένα πρώτο δάνειο βάζοντας υποθήκη εκείνο το ξεχασμένο οικοπεδάκι της γιαγιάς στο χωριό. Ένας άλλος γνωστός σε έναν άλλο γνωστό και μέσα από 10 γνωστούς που θα κάνει την πρώτη πώληση. Εδώ είναι πολύ μεγάλη σημασία. Η πρώτη πώληση είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή ενός επιχειρηματία. Γιατί σημαίνει πως αυτό που έχει το θέλει ο κόσμος. Η επίτευξη πωλήσεων σε φέρνει ουσιαστικά σε μια πολύ έξυπνη μέθοδο χρηματοδότηση, την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά σύλλογοι εντεπρενέρς. Είναι διαφορετικό να ψάχνεις κεφάλαια για να αναπτύξεις κάποιο προϊόν, λύσεις υπηρεσία και μετά θα ψάξεις να βρεις πελάτες και να το προωθήσεις, και διαφορετικό να ψάχνεις να χρηματοδοτήσεις υφιστάμενες πωλήσεις. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη μέσα από δίκτυο πελατών είναι έξυπνη, συνηθισμένη, αλλά θέλει πολύ σχεδιασμό και στρατηγική. Ομάδα. Για να μεγαλώσεις πρέπει να γνωρίσεις πως χρειάζεσαι ομάδα. Το πώς θα μεγαλώσεις εξαρτάται την ομάδα σου. Θα ήθελα πάντα να έχετε στο μυαλό σας πως το μοναδικό που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας επικεφαλής μόνος του είναι να διαλύσει την επιχείρησή του. Για όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται ομάδα. Ομάδα που θα είναι ευθυγραμμισμένη με το όραμα και τους στόχους και θα είναι πάντα η πηγή της δύναμης και ο μηχανισμός εφαρμογής του οποιοδήποτε εγχειρήματος. Για μένα ο κόσμος μου είναι η οικογένειά μου. Είναι αυτή για τους οποίους θα δίνω τα πάντα. Είμαι πάντα εκεί στα πιο δύσκολα και θα μπω μπροστά σε οποιαδήποτε μάχη δίνουμε. Και θέλω πάντα να έχω μαζί μου τους καλύτερους. Και τους έχω. Λοιπόν, τώρα βέβαια μετά από 10 λεπτά περίπου ομιλίας, ξέρω ότι πολλοί θα σκέφτονται 10 λεπτά με τη φιλοσοφία πώς θα βρούμε τα εκατομμύρια, δεν μας είπε ο τύπος. Όμως, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αν θες να είναι αυτό το ευρισκόμενο. Και εξηγώ τι εννοώ. Πριν πάμε στα κεφάλαια. Οι περισσότερες startups κλείνουν αφού πολλοί από τους ιδρυτές δεν μπόρεσαν μέσα στην πρώτη πενταετία να αγοράσουν τη Ferrari, το σκάφος και έναν αφεντικά. Δηλαδή 10 με 11 η ώρα στο γραφείο, μια γραμματέας ανάμεσα απ' έξω σε Miss Ελλάς και Star Hawaii και οι άνθρωποι να πίνουν τον καφέ, να δίνουν εντολές και όλα άλλα τα ζώα απ' έξω δεν καταλαβαίνουν και δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Επίσης, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το «ας είχα τα λεφτά και το προσωπικό και θα σου έλεγα τι θα έκανα». Τίποτα, τίποτα και μάλλον καταστροφή. Αν έχεις από την αρχή τα χρήματα και το προσωπικό που χρειάζεται, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις κάτι. Δεν έχεις κίνητρο. Και αυτός είναι ο βασικός ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις μετά από 2-3 γενιές καταραίουν. Η έλλειψη κινήτρου. Πώς θα βρεις λοιπόν χρηματοδότες και επενδυτές? Θα βρεις όταν δεν χρειάζεσαι τα χρήματα. Όταν δεν χρειάζεσαι τα χρήματα για να ξεκινήσεις να επιβιώσεις. Θα βρεις όταν φτάσεις στο σημείο να δείξεις πως τα χρειάζεσαι μόνο για να αναπτυχθείς περαιτέρω. Όταν θα έχεις δείξει μια πετυχημένη ιστορία με την έννοια του παρελθόντος και όχι του παραμυθιού. Όταν θα μπορείς να δείξεις την ομάδα σου, τις πωλήσεις και την απόλυτη αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Όταν θα μπορείς να δείξεις σε τι είσαι καλός, σε ποιο κλάδο και ποιες ανάγκες καλύπτεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν στα πρόσωπα που θα κάνουν τις ιδέες πραγματικότητα. Πώς θα βρω επενδυτές? Ωραία. Proof of concept. Δηλαδή, δεν με νοιάζουν οι ιδέες σου. Ο κόσμος περισσεύει από ιδέες. Ανθρώπους να τις κάνουν πράξεις θέλουν και να φέρουν αποτέλεσμα. Άρα θέλουν απόδειξη του έργου σου και το πλάνο το απογειώσεις. Το κεφάλαιο είναι ότι το καύσιμο για το αεροπλάνο με σένα πιλότο. Το γεμίζεις, το κες, μέχρι να πας στην επόμενη βάση ανεφοδιασμού. Άρα για να είναι χρήσιμο το... πρέπει να υπάρχει αεροπλάνο. Από μόνο του καύσιμο και πιλότος ίσον τρομοκράτης. Και εν προκειμένου τρομοκράτης κεφαλαίου. Δείξους λοιπόν το αεροπλάνο σου. Αυτό είναι το concept, το proof of concept. Ποιοι είναι αυτοί? Τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές μου. Είναι στο στάδιο που μιλάμε, είναι κάποια εξειδικευμένα venture capitals. Private equity θα έλεγα ότι είναι σε μικρότερο βαθμό λόγω του κινδύνου και χρονικού προορισμού. Και όσο πιο άγουρη είναι η startup, τόσο περισσότερη εμπλοκή έχουν σε αυτήν, αυτό που ονομάζουμε angel investors, high net worth individuals και small family offices.
Εξαιρετικά χρήσιμο είναι να γνωρίζει κανείς πριν κάνει μια επίσκεψη, πριν αρχίσει να συναντιέται με υποψήφιους επενδυτές, να γνωρίζει κάποια βασικά στοιχεία, όπως το ύψος του κλάδος, στάδιο, τρόποι εξόδου, χρόνος εξόδου, ταχύτητα ευαισθητοποίησης, που ενδιαφέρουν τον επενδυτή που πάει να συναντήσει, καθώς υπάρχει σοβαρή περίπτωση να χάνει τον χρόνο του για κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει καν. Χρήσιμο tip. Πάνω απ' όλα, οι επενδυτές είναι άνθρωποι. Άνθρωποι που ξέρουν και θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και ψάχνουν όμοιους και ικανούς επιχειρηματίες για να τους βοηθήσουν σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια και αναχώρες και διάφορα κίνητρα και ειδικές χρηματοδοτήσεις, όπως και στη χώρα μας υπήρξαν πάρα πολλά. Εδώ χρειάζεται βέβαια πολύ προσοχή για να μην βάλουμε το κάρο μπροστά το άλογο. Δηλαδή να ψάχνω να βρω τι θα κάνω με βάση τι επιδοτήσεις υπάρχουν ή και το χειρότερο να μετατρέψω ως επένδυση και παραγωγή χρήματος στην αξιοποίηση επιδοτήσεων. Είναι κάτι που κατέτρεψε στην Ελλάδα δύο τεράστια πακέτα κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και έχει καταδικάσει γενιές Ελλήνων σε σύγχρονη μετανάστευση. Το κλασικό τραπεζικό σύστημα επίσης μπορεί να στηρίξει, αλλά μόνο με βραχυπρόθεσμες πλέον μορφές, κεφάλαιο κίνησης μέσα από γεννημένες απαιτήσεις και πάντα μέσα από υποθήκευση παγίων. Και για όσους βιαστούν να διαμαρτυρηθούν για το σύστημα, θα ήθελα να τους φέρω στο μυαλό τους πως αν πηγαίναν στην τράπεζά τους που έχουν τις καταθέσεις και τους έλεγε ο τραπεζίτης ότι ξέρω ένα 25, μια φανταστική ιδέα, δεν έχει ξαναδουλέψει, φαίνεται καλό παιδί, και θα βάλω τα λεφτά σου, μάλλον θα το βουτάγανε το λαιμό. Απ' την άλλη, αν είσαι 25 που ζητάς το κεφάλαιο, με το που βλέπεις λίγο σκεπτικισμό από την τράπεζα, είσαι έτοιμος να τα καβάλεις με το σύστημα και να κάνεις ακόμα και τη Γαλλική Επανάσταση. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι αντί να προσπαθούμε όλοι να ψήσουμε μέσω της τράπεζας να καταθέσει η γιαγιά του άλλου τα λεφτά, τα χρήματα στην επιχείρησή μας, πάμε πρώτα στη γιαγιά μας και μετά χτυπάμε τη γιαγιά του άλλου. Σαν το Λαζόπουλο στα 10 τώρα με τη γιαγιά, έχει επιτυχία αυτό. Λοιπόν, άρα τι περιμένουν οι επενδυτές από σένα, εσένα. Περιμένουν να δουν ποιος είσαι, να τους δείξεις όλα αυτά που είπαμε τα προηγούμενα λεπτά. Να πάρουν απαντήσεις σε οτιδήποτε αφορά τη δουλειά σου, να ακούσουν το σχέδιό σου, να καταλάβουν πώς θα κερδίσεις. Και κυρίως να ακούσουν τι θες ακριβώς, υπάρχουν πολλοί που πάνε και δεν λένε ακριβώς τι θέλουν, και τι θα κάνεις με αυτό που ζητάς. Και πάνω απ' όλα, γιατί να το κάνουν μαζί σου και να μην το κάνουν με το προηγούμενο τον επόμενο. Δεν πρέπει να σταματάς να κυνηγάς το όνειρό σου. Μην απογοητευτείς ποτέ όσες φορές και αν αρνηθούν χρηματοδότηση, γιατί σας το λέω ότι τις περισσότερες θα αρνηθούν. Μην πιστέψετε όμως ποτέ ούτε μια στιγμή ότι όλα τέλειωσαν, γιατί μόνο εσύ ορίζεις το πέσιμο της αυλαίας. Και σημασία έχει στη ζωή όχι να περιμένεις να σου έρθει ρέντα, αλλά πόσο καλά παίζεις το άσχημο χαρτί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα αυθυποβολής και άρνησης να αποδεχθεί κάποιος πως έχει φτάσει κάπου και να εφησυχάσει. Όλοι οι μεγάλοι ήρωες, μεγαλύτερο το δικό μου, όπως σας είπα, τον Αριστοτέλη Ανάση, ξεκίνησαν σε πολύ πιο δύσκολη φάση από όλους εμάς που είμαστε εδώ μέσα. Ξεκίνησαν όλοι από το τίποτα. Συνεργάζομαι και συνεταιρίζομαι στη Νέα Υόρκη με επιχειρηματίες που ανήκουν στην ελίτ της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Περισσότεροι ξεκίνησαν από το τίποτα. Και αν το τίποτα λοιπόν, από το τίποτα μπορείς να φτιάξεις κάτι, τότε το τίποτα είναι αρκετό για να ξεκινήσεις. Όλα τα μεγάλα πράγματα έγιναν από ανθρώπους που ήταν σε αδιέξοδο. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και να είστε σίγουροι ότι όταν είσαστε έτοιμοι, εμείς θα σας ακούσουμε. Κάντε την αρχή και μην κάνετε βήμα πίσω, ούτε για φόρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι ακούσαμε 8 εξαιρετικές ομιλίες, 8 πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας σε αυτή την ενότητα. Ευχαριστώ θερμά και τους διοργανωτές. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ακολουθεί ένα 20-λεπτό snack break και αμέσως μετά πάλι εδώ για την τρίτη ενότητα, μιλώντας για την επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά πάρα πολύ.